Είναι μεγάλη μα χαρά και τιμή να έχουμε στο μαθητικό στέκι τη συντρόφη Αλέκα Παπαρίγα, μέλο τη κεντρική επιτροπή του ΚΚΕ. Την καλωσορίζουμε θερμά και τη δίνουμε το λόγο για την εισηγήτικη ομιλία πάνω στο ερώτημα: Υπάρχουν σήμερα επαναστάτες» Το ερώτημα, αν υπάρχουν σήμερα επαναστάτε και επαναστάτριε, είναι απολύτω επίκαιρο. Α ψάξουμε. Μήπως πολύ περισσότεροι νέοι και νέες, μαθητές και μαθήτριες προσπαθούν να βρουν μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Οι νέοι, πάντα εμάς τους μεγαλύτερους, μας εκπλήσουν και εμείς πιστεύουμε στις όμορφες εκπλήξεις τέτοιων ερωτημάτων. Οι επαναστάτες και επαναστάτριες, κομμουνιστές και κομμουνίστριες φαίνονται, μετιώνται, ξεχωρίζουμε. Δεν είμαστε αόρατοι ούτε κρυβόμαστε. Δεν είμαστε επαναστάτε τη φράση, αλλά είμαστε επαναστάτε και τη δράση, του αγώνε τη νεολαία, του εργαζόμενου λαού, παντού όπου ξεπηδά μια σπίθα, μια φλόγα, μια φωτιά του αγώνα. Επαναστάτε και επαναστάτριες υπήρξαν πολλέ χιλιάδε χρόνια πριν αιώνε. Καθώ πρόκειται η αναγκαιότητα και επικαιρότητα του επαναστατικού περάσματο από το ένα κατώτερο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα, που έμπαινε σε φάση παρακμή, σε έναν ανώτερο. Επαναστάτες και επαναστάτριες υπήρξαν όταν εμφανίστηκε η μόνη πραγματική ανάγκη να συντελεστεί μέσω τη ανθρώπινη παρέμβαση από τα κάτω ενάντια στου επάνω το πέρασμα από το πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα στο δουλοκτητικό, από το δουλοκτητικό στο φεουδαρχικό, από το φεουδαρχικό στο καπιταλιστικό, από το καπιταλιστικό στο σοσιαλιστικό όπως συνέβη στον 20ο αιώνα. Οι επαναστάτες που γνωρίσαμε ως τη Σοσιαλιστική Επανάσταση του 20ου αιώνα δεν ήταν προϊόν συνωμοσιών, ούτε αποτέλεσμα των ενεργειών κάποιων επιφανών προσωπικότητων που προσέλκυσαν με λόγια και συνθήματα της μάζες. Κινητήρια δύναμη των επαναστάσεων αποτελούσαν οι ταξικοί αγώνες ανάμεσα στα δύο βασικά κοινωνικά στρατόπεδα. Ανάμεσα στους ελεύθερους και τους δούλους, τους πατρίκιους και τους πληβίους, τους βαρόνους και τους δουλοπάρικους, τους μάστορες και τους κάλφες, δηλαδή ανάμεσα στους καταπιεστές και τους καταπιεζόμενους που βρίσκονταν σε ασυμφιλίωτη αντίθεση μεταξύ τους. Επανάσταση τι σημαίνει. Πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα, αλλαγή τάξη στην εξουσία. Στην εποχή μα, εποχή των υπεριαλιστικών πολέμων και των σοσιαλιστικών επαναστάσεων, καταπιεστής, εξουσιαστή, εκμεταλλευτή είναι η αστική τάξη. Και επαναστάτη, απελευθερωτή απέναντί τη η εργατική τάξη, που δρά μαζί και με του κοινωνικού τη συμμάχου. Τίποτα σχετικό με την κοινωνική πολιτική επανάσταση και την διαδοχή των κοινωνικών συστημάτων δεν θα το βρείτε σε πάρα πολλά επιστημονικά συγγράμματα. Τίποτα δεν λέγεται στην ουσία στα σχολικά βιβλία. Καταλαβαίνουμε όλοι και όλες γιατί. Η κοινωνική επανάσταση των εκμεταλλευόμενων και καταπιεζόμενων είναι απολύτως μισητή από την καπιταλιστική πολιτική εξουσία και τα πολιτικά κόμματά της, όπως αυτά και αν δεξιά, κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, σοσιαλδημοκρατικά, ανανεωτικά ή σκέτα αριστερά. Τα πολιτικά κόμματα δεν καθορίζονται βασικά από τα συνθήματά τους, αλλά πριν απ' όλα από την πραγματική τους πολιτική. Από τη στιγμή που δεν αφισβητούν τον καπιταλισμό, οργανώνουν και το σύστημα εκπαίδευση όπως του συμφέρει. Ο καπιταλισμός είναι αρκετά ευρύχωρος. Αυτό πρέπει να το πούμε χωράει καλά, πολλά. Τον φιλελευθερισμό, τη σοσιαλδημοκρατία, τον οπορτουνισμό, τον ρεφορμισμό, τον φασισμό σε όλες τι εκδοχέ του, την ακροδεξιά και πάρα πολλέ μορφέ ρατσισμού. Εννοείται και τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Χωράει πολλέ ιδεολογικέ εκδοχές. Αρκεί ένα πράγμα, να μην αφισβητούν τον καπιταλισμό, την ιδιοκτησία των κεφαλαιοκρατών δεν υπάρχει καμία μα καμία ανοχή απέναντι στην κομμουνιστική ιδεολογία και πολιτική, απέναντι στην κοινωνική σοσιαλιστική επανάσταση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η παλαιότερα και η ΕΠΟΝ, παλιά, η ΚΝΕ, έχουν ζήσει τα πάντα από το 1918 και μετά. Βία, καταστολή, παρανομία, πόλεμο, οικονομική κρίση, εξορίες, δολοφονίες, εκτελέσεις, βασανιστήρια, πότε ξεκλείγεται ολόκληρη η αντικομουνιστική εκστρατεία, πότε αυτή εναλλάσσεται με την αποσιώπηση, τη συκοφάντηση και την παραποίηση. Ανάμεσα στους βασικούς στόχους είναι η παρεμπόδιση με κάθε μέσο της διάδοσης της θεωρίας του επιστημονικού κομμουνισμού, της προβολής της αναγκαιότητας ανατροπής του καπιταλιστικού συστήματος υπέρ της εργατικής εξουσίας. Ακόμα και όταν δεν είναι στην ημερήσια διάταξη η επαναστατική εξέργεση, οι ορχισμένοι εχθροί τη αλλά και τα συμβιβαστικά ρεύματα που εμφανίζονται και στι γραμμέ του κινήματο χρησιμοποιούν τον όρο Επανάσταση, παραποιημένο και διαστρεβλωμένο, μόνο και μόνο για να μην διοδοθούν οι πραγματικέ επαναστατικέ θέσει. Εμεί που ανήκουμε σε παλαιότερε και αρκετά παλαιότερε γενιέ, στα εφηβικά μα και νεανικά μα χρόνια, ακούγαμε του ύμνου για τη βιομηχανική και επιστημονικοτεχνική επανάσταση. Σήμερα ακούμε για την τεχνολογική, την ψηφιακή, την πράσινη επανάσταση, την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Πλασάρουν στα νιάτα ότι η ψηφιακή οικονομία και η τηλεκπαίδευση, τα ρομπότ, τα έξυπνα τηλέφωνα, οι έξυπνε συσκευέ, τα έξυπνα σπίτια, τα έξυπνα υπερελιστικά όπλα μπορούν να δώσουν ευκαιρίε, σίγουρε δυνατότητε να ζήσουν καλύτερα. Προσπαθούν να πείσουν ότι ο καπιταλισμό δίθεν εξανθρωπίζεται, ω και μπορεί να εξελιχθεί και σε παράδεισο. Πρόκειται για παραπλανητικά υποκατάστατα τη μοναδική επί τη ουσία επανάσταση, τη σοσιαλιστική. Εννοείται, εμεί οι κομμουνιστέ, οι κομμουνίστριε και βεβαίω τα μέλη του κόμματο, τα μέλη τη ΚΝΕ, δεν είμαστε εχθροί τη τεχνολογία, του διαδικτύου, τη τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, όλα αυτά αποτελούν μέσα και και προποθέσει να ζήσουν τα παιδιά και οι έφηβοι, οι νέε ηλικίε, ο λαό ολόκληρο πολύ καλύτερα. Άλλωστε, είναι έργα προϊόντα του ανθρώπινου μυαλού. Ένα παράδειγμα: ανοίγει τον δρόμο για τη μεγάλη μείωση του καθημερινού εργάσιμου χρόνου υπέρ του ελεύθερου μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη κατάργηση κάθε μορφής χειρονακτικής, μονότονης, εντατικής εργασίας, μπορεί να μειωθούν και να καταργηθούν εργατικά ετυχήματα και επαγγελματικέ ασθένειες. Ένα παράδειγμα φέρνω, χιλιάδες παραδείγματα, μπορεί κανείς να επιστρατεύσει. Δυστυχώς το αντίθετο συμβαίνει. Αντί να μειώνεται το εργάσιμο σημερίσιος χρόνος, αντί η ενεργία να γίνεται μηδενική, τα πράγματα σε όλα τα μέτωπα γίνονται χειρότερα. Η αποκαλούμενη τεχνολογική επανάσταση, τα άλματα που έχουν κατακτήσει οι επιστήμες, όχι μόνο δεν μείωσαν την αδικία, την ταξική ανισότητα, αλλά σήμερα κάθε νέα γενιά ζει δυσκολότερα από την προηγούμενη. Διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στις σύγχρονες ανάγκες και τις πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών για ένα καλύτερο και ειρηνικό αύριο. Βεβαίω, ο ένοχο δεν είναι οι νέε τεχνολογίε, αλλά οι καπιταλιστέ, οι διοκτήτε του, το αστικό κράτο και η αστική πολιτική εξουσία. Ο απόλυτο ένοχο είναι ο καπιταλισμό. Που ένα και μοναδικό σκοπό έχει το κέρδο, το κέρδο, το κέρδο, που στηρίζει με κάθε τρόπο και μέσο και να μην το ξεχνάμε και με τον αιματηρό υπεριαλιστικό πόλεμο. Αλήθεια, τι σημαίνει επαναστάτη-επαναστάτρια. Οι επαναστάτε και οι επαναστάτριε δεν γεννιούνται. Ακόμα και όταν προέρχονται από οικογένειε επαναστατών, ριζοσπαστών, αγωνιστών. Γίνονται σε μια πορεία. Και αν θέλετε, σε όλη μα τη ζωή. Πολλοί είναι εκείνοι και εκείνε που ψάχνονται και ψάχνουν, ακόμα χωρί το οικογενειακό περιβάλλον να του στηρίζει ή και μπορεί και να του αποτρέπει. Αναμφισβήτητα, κάθε έφηβο, έφηβοι, νέε ηλικίε γενικά, αρχίζουν να διαμορφώνουν τι πρώτε ριζοσπαστικέ σκέψει του με κάποια αφορμή, κάποιο στιγμιότυπο, κάποιο γεγονό. Όχι μόνο μέσα από το σχολείο και μέσα από το σχολείο, αλλά και γενικότερα. Θυμάμαι καλά όταν ήμουν στο Μαθητικό Γραφείο τη Νεολαία τη ΕΔΑ στη συνέχεια της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, περίοδος δηλαδή 61-64, έρχονταν παιδιά και μας ζητούσαν να γίνουν μέλη της Νεολαίας, δίνοντας βιογραφικό που πολλές φορές έγραφε ότι το πρώτο ερέθισμα προς τη δράση ήταν το διάβασμα ενός λογοτεχνικού βιβλίου που αναφέρονταν σε αλήγης τους κομμουνιστές και κομμουνίστριες, σε αγώνες και λαϊκά προβλήματα. Αφύπνιση προκαλούσε η επαφή τους με, με, με και εθνικής αντίστασης, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Σε μια περίοδο επίση που μεγάλο μέρος ε, αγωνιστών, κομμουνιστών, κομμουνιστριών ήταν εξόριστοι, φυλακισμένοι ενώ ήταν νοπές οι εκτελέσεις. Αφύπνιση προκαλούσε ο εμπεριαλιστικός πόλεμος τότε των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Βιετνάμ. Αφύπνιση προκαλούσαν τα τραγούδια του Μίκη, του Λοΐζου, του Λεοντή, του Μαρκόπολου και του τότε Σαββόπουλου, όχι του σημερινού, ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου, ο απόϊχός του πολλά χρόνια μετά αποτελούσε επίσης ευκαιρία κίνητρο για τις μικρότερες ηλικίες να μάθουν, να ψάξουν. Ακόμα και οι μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις ή διαδηλώσεις προκαλούσαν ενδιαφέρον ερωτηματικά και άλλα διεθνή γεγονότα, ιδιαίτερα οι περιελιστική πόλεμη. Υπήρχαν δηλαδή γεγονότα που γίνονταν σπίθα αφύπνισης που μπορούσε κάτω από με την δράση, αν θέλετε, της κομμουνιστικής πρωτοπορίας, να εξελιχθούν σε φωτιά θέλησης και δράσης. Κάθε νέος και νέα, συχνά πυκνά, αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα σταυροδόμη, που πρέπει να διαλέξει τι πρέπει να πιστέψει και τι να μην πιστέψει. Τα καθημερινά προβλήματα που ζουν οι γονείς τους, οι παππούδες τους και οι γιαγιάδες, μπορεί και αυτά να γίνουν μια μικρή σπίθα σήμερα, και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Είναι και δική μας όμως ευθύνη να βρεθούμε κοντά τους, ανάμεσά τους, για διάλογο, συζήτηση, κοινή δράση. Αλήθεια, ποιος μπορεί να θεωρηθεί επαναστάτης και επαναστάτρια. Επαναστάτης δεν είναι μόνο αυτός που πήρε ή θα πάρει μέρος στην επανάσταση. Αλλά όλοι εμείς και αύριο οι πολύ περισσότεροι ακόμα, όλοι εσείς που δεν βολεύεστε, όπως λέει η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας με λιγότερο ουρανό, εσείς που αμφισβητείτε ή έχετε ερωτηματικά για το καπιταλιστικό σύστημα, αυτό το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα. Επαναστάτες είμαστε εμείς και όλοι εσείς που αρνούμαστε να στηρίξουμε τον υπεριαλιστικό πόλεμο, που είμαστε αλληλέγγυοι μόνο με τους δίκαιους πολέμους. Δίκαιος είναι μόνο ο ταξικός πόλεμος κατά της αστικής τάξης, ο πόλεμος κατά της ξενικής κατοχής. Τι προτείνουμε, τι λέμε με λίγα λόγια εμείς, κουκουέ και κνέ, στους μαθητές, στις μαθήτρες, στις μικρές, στις νεότερες ηλικίες. Να ψάχνετε τις αιτίες που οδηγούν στα βάσανα του λαού, στα άσχημα αποτελέσματα και για τα ίδια τα νιάτα. Είναι απέτηση των καιρών να ελευθερώνονται οι νέοι άνθρωποι από τι αντιδραστικέ αντιεπιστημονικέ αντιλήψει που διαδίδει ο καπιταλισμό και επιβάλλει παντού. Στην καθημερινή ζωή, στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στην αισθητική. Αναζητήστε την, την, πρωτοπόρα, την επαναστατική σκέψη που ανθίζει στο δρόμο της ανατροπής. Δίπλα, μαζί και μέσα ακόμα από τις γραμμές της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας και του ΚΚΕ οι νέοι και οι νέες να, πια, να ψάχνετε. Ποια ήταν τα επιτέγματα του σοσιαλισμού στον 20ο αιώνα και ποιες ήταν οι αιτίες του πισωγυρίσματος σε καπιταλισμό. Γιατί τελικά επιβλήθηκε η αντιπανάσταση χωρίς να την έχουν οργανώσει από τα κάτω οι λαοί. Δεν εξεγέρθηκαν κατά του σοσιαλισμού οι λαοί των σοσιαλιστικών χωρών. Οι νεανικές ηλικίες των εργατικών λαϊκών οικογενειών να αντισταθούν στην αρκοπροπαγάνδα, οι Νιανικέ Ηλικίε να, κατα... να κατανοήσουν τι σημαίνει και γιατί γίνεται ο υπεριαλιστικό πόλεμο, και να επιλέξουν τη μια πλευρά, των λαών. Να δώσουν το δικό του περιεχόμενο στην αλληλεγγύη, στον εθελοντισμό, κόντρα στο αντιδραστικό περιεχόμενο των συνθημάτων που πλασάρονται, ω συμπερίληψη, φιλανθρωπία, κοινωνικό εταιρισμό. Ναι, στο ερώτημα, αν υπάρχουν επαναστάτε και επαναστάτριε απαντάμε κατηγορηματικά με ένα κεφαλαίο ναι. Είμαστε όλοι εμείς και όλοι αυτοί που προσθέτουμε ένα λιθαράκι, μια ψηφίδα, στον δρόμο του καθημερινού συλλογικού αγώνα για τα προβλήματα του εργαζόμενου λαού, τη νεολαία, των γυναικών που ανήκουν στην εργατική τάξη και στα αυτοχάλα στρώματα, των αυτοπασχολουμένων, στον αγώνα που κατευθύνεται στη νίκη τη εργατική εξουσία. Όλοι εμεί που απορρίπτουμε την κοινωνία τη εκμετάλλευση, θέλουμε να γίνουμε μέρο τη εργατική, λαϊκή, νεανική μάζα που βλέπει την ανάγκη τι καταλαβαίνει στον έναν ή στον άλλο βαθμό ο καθημερινός αγώνας να κατευθύνεται στην ανατροπή, στη νέα κοινωνία. Ο ίδιος ο καπιταλισμός άλλωστε γέννησε και γεννά και αναπαράγει από την πρώτη στιγμή της επικράτησής του και σε όλη την πορεία του τον νεκροθάφτη του, την εργατική τάξη, τη σύγχρονη επαναστατική τάξη που ηγείται του αγώνα για την υλοποίηση της πιο μεγάλης επαναστατικής ιδέας την κατάργηση της ανθρώπινης εκμετάλλευσης το σοσιαλισμό κομμουνισμό. Είναι επίκαιρο ο σοσιαλισμός. Καταλαβαίνουμε, εκτός των άλλων, ότι όταν μιλάμε για το σοσιαλισμό αρκετά παιδιά, νέοι άνθρωποι αναρωτιόνται γιατί η σοσιαλιστική οικοδόμηση ανακόπηκε και πισωγύρισε σε καπιταλισμό. Πισωγύρισε και χάθηκε, είναι αλήθεια μια μάχη, όπως συνήθως λέγεται, μα καθόλου ο πόλεμος. Μέσα στον 21ο αιώνα θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος των σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Αυτό το προσωρινό πισωγύρισμα, που βεβαίως δεν ήταν αναπόφευκτο και φυσιολογικό, δεν αναιρεί την επικυρότητα του σοσιαλισμού, την αδύρυτη αναγκαιότητά του. Το κόμμα μας, με σεβασμό στον πρωτοπόρο ηρωικό, ανιδιωτερή ρόλο του κόμματος σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια βασανιστική και δύσκολη πορεία ξαναμελετώντας τη θεωρία μας, ώστε να αναλάβουμε την ευθύνη να δώσουμε απάντηση στην εργατική τάξη, το λαό, την νεολαία, γιατί έγινε το πισωγύρισμα. Μια βασική απάντηση δώσαμε στο 18ο συνέδριό μας το 2009. Και θα έλεγα με την ευκαιρία, καλό θα είναι όσοι δεν έχετε προμηθευτεί, γιατί είναι πολλά χρόνια που πέρασαν ή έχετε ξεχάσει ή κάπου έχει παραπέσει αυτή η έκδοση, να την προμηθευτείτε, γιατί είναι ένα δίνει μια σημαντική απάντηση γιατί έγινε το πιστογύρισμα. Βεβαίως αυτή τη μελέτη δεν την τελειώσαμε. Το 9 συνεχίζεται, θα συνεχίσουμε να πιάσουμε όλο και περισσότερες πλευρές. Και σήμερα βλέπουμε ότι τα διδάγματα και τα μαθήματα που πήραμε τα μεταχειριζόμαστε ως όπλο γνώσης, άρα και αισιοδοξία για τη νέα σοσιαλιστική κομμουνιστική αντεπίθεση που θα έρθει στον 21ο αιώνα σε μια σειρά χώρες. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, πώς κινούμαστε. Μπαίνουμε μπροστά και βαθιά στους καθημερινούς αγώνες για να ασκηθεί μεγαλύτερη δυνατή πίεση, κάτι να κερδιθεί, κάτι να εμποδιστεί. Δεν υπάρχει νεανικό πρόβλημα, πρόβλημα του μαθητή και της μαθήτριας που να μας είναι ξένο. Επιδιώκουμε να επιφέρουμε ρήγματα στη σταθερότητα του σάπιου πολιτικού συστήματος. Επιδιώκουμε να αποκτήσει μεγαλύτερο εύρος και βάθος η ταξική πολιτική συνείδηση κατά του καπιταλισμού, κατά των μονοπωλίων. Ένα πράγμα δεν πρέπει να ξεχνάμε οι επαναστάτες, οι ριζοσπάστες, οι αγωνιστές. Ότι στον καπιταλισμό τα όποια κέρδη από τον αγώνα δεν θα είναι καθολικά, δεν θα είναι αντίστοιχα με τα αιτήματά μας, με τις ανάγκες μας. Αν μάλιστα οι όποιες μικρότερες ή σχετικά μεγαλύτερες επιτυχίες οδηγούν σε επανάπαυση, ότι κάτι κερδίθηκε τότε σύντομα θα ανατραπούν, θα χάσουν την όποια δυναμική τους. Ένα μεγάλο μέρος κατακτήσεων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε όλο τον καμπιταλιστικό κόσμο έχει αναιρεθεί. Οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες, οι ριζοσπάστες και ανυπόταχτοι αγωνιστές και αγωνίστριες, χωρίς να υποτιμάμε την καθημερινή πίεση πάνω στις, στις εκάστοτε κυβερνήσεις και τα άλλα αστικά κόμματα, Πρέπει να φροντίζουμε ο αγώνα να βάζει ορίζοντες παραπέρα. Να ανεβάζει την οριμότητα, την ετοιμότητα και η ικανότητά μα για τη συνεχή κλιμακωμένη αντεπίθεση, την επαναστατική ανατρεπτική όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλε συνθήκε, δηλαδή συνθήκε επαναστατική κατάσταση. Η πύρα έχει δείξει και κάτι άλλο. Κάτι βεβαίω που οι γίγαντε θεωρητικοί μα, Μάρξ, Έγκε, Λένιν, το είχαν προβλέψει. Ότι οι κομμουνιστικέ ιδέε, έχουν μεγάλη ηλική δύναμη. Ανεβάζουν την αγωνιστικότητα, την αντοχή σε στροφές, σε καμπές. Να κάποιες αποδείξεις. Πριν μερικά χρόνια το μαθητικό κίνημα βρίσκονταν σε μια πολύ υποτονική κατάσταση. Έμοιαζε να έχει μονιμοποιηθεί μια εκφυλιστική κατάσταση στα μαθητικά συμβούλια. Χωρί να υποστηρίζουμε ότι σήμερα τα πράγματα είναι όπω χρειάζεται, είναι φανερό ότι υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση σε ένα μεγαλύτερο σε σύγκριση με το παρελθόν αριθμό σχολείων, και αυτό δεν είναι καθόλου άσχετο με το ρόλο του κόμματο και τη ΚΝΕ, όπω και των κομμουνιστών εκπαιδευτικών, που ανέβασαν τη δράση αλλά και τη διαπάλη στο επίπεδο των ιδεών σε περισσότερε σχολικέ μονάδε και περιοχέ. Η όποια πρόοδο εμφανίστηκε, και βρήκε την αδανάκλασή της και στις φοιτητικέ εκλογές στα πανεπιστήμια όπου η πασπουδαστική η φοιτητική παράταξη που στηρίζει ΚΝΕ βρέθηκε πρώτη δύναμη. Ακόμα πιο σημαντικό είναι η ανάπτυξη της δράσης των μαθητών, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η ορμή που απέκτησε το μαθητικό κίνημα όταν συνέβη το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα τέμπη, στιγμές που έχουν την αξία τους και θα επανέλθουν στην πορεία, καθώ σήμερα έχει αυξηθεί η μάζα των μαθητών που παρακολουθεί τα γεγονότα και δεν τα αφήνει να περάσουν απαρατήρητα για αυτήν. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ σε ένα ζήτημα που το κόμμα μας το θεωρεί πολύ σημαντικό. Ο δρόμος ριζοσπαστικοποίησης της συνείδησης έχει στενή σχέση και με την προσπάθεια να αναπτύσσεται δημιουργική κριτική σκέψη πάνω στη γνωστική διαδικασία που συντελείται στο σχολείο. Και στο δημοτικό, ιδιαίτερα στο γυμνάσιο και στο λύκειο που είναι μεγαλύτερες ηλικίε και οπωσδήποτε στα πανεπιστήμια. Όσο μεγάλα λόγια και να ακούμε για την κοινωνία της γνώσης, ο καπιταλισμός δεν θέλει ούτε μπορεί να αναπτύξει το σύνολο των απαραίτητων ικανοτήτων των εργαζομένων, ενώ η επιστήμη οφείλει να στηρίζεται σε επιστημονικές μεθοδολογικές αρχές, αυτή ξεστρατίζει σε πολλά αντικείμενα σε μη επιστημονικές μέθοδες και τελικά παράγει τυποποιημένες και μη ολοκληρωμένες γνώσεις, αλλά και λαθεμένη μεθοδολογία σκέψης. Η μάθηση στην καπιταλιστική αντίληψη δεν ταυτίζεται με την αναγκαία ολόπλευρη γενική γνώση, αφορά στην περιορισμένη ληξιπρόθεσμη εξειδίκευση, ώστε το εργατικό δυναμικό να ψάχνει συνεχώ δουλειά και μάλιστα αυτό να θεωρείται καινοτομία. Ενώ στο δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα το καπιταλιστικό σύστημα είχε ανάγκη από περισσότερου πτυχιούχου πανεπιστημίων, Τώρα με όπλα τα νέα μέσα ιδιοκτησία, τεχνολογίας που έχει στην ιδιοκτησία της αναζητεί όλο και λιγότερους πτυχιούχους και περισσότερους εργαζόμενους σε μονότενε εκτελεστικές δουλειές και πτυχιούχοι είναι τέτοιοι, ενώ ο ελεύθερος χρόνος σχεδόν μηδενίζεται καθώς ο εργάσιμος χρόνος γίνεται λάστιχο ως και 11 ή 13 ώρες τη μέρα μαζί με την κατάργηση των υπεροριών. Όταν σήμερα είναι απολύτως εφικτό στο ανώτατο όρο, το 7 όρο για 5 μέρες εργασίας, 35 ώρες εργασίας τη στη βδομάδα. Για σκεφτείτε ότι ο Μάρξ τον 19ο αιώνα, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, διατύπωσε την θέση τη σκέψη ότι η πραγματική ελευθερία του ανθρώπου αρχίζει μετά τη λήξη του εργάσιμου χρόνου. Σκεφτείτε αυτή την ιδέα και τη βαρύτητά της εκείνη την περίοδο που η χειρονακτική εργασία ήταν κυριαρχούσε. Ενισχύεται η τάση να γίνονται γνώσει όλο και πιο αποσπασματικέ και ασύνδετες μεταξύ του. Τα παιδιά δεν εκπαιδεύονται με την επιστημονική εξήγηση τη κίνηση, τη κοινωνία και τη φύση. Παίρνουν προβάδισμα οι λεγόμενε χρηστικέ πληροφορίε, που σε πολλέ περιπτώσει είναι ψεύτικε και παραπλανητικέ. Εμεί σήμερα μιλάμε για το σύγχρονο λειτουργικό αναλφαβητισμό, που δεν έχει καμία σχέση με τον αναλφαβητισμό των αρχών του 20ου αιώνα, ούτε των μέσων του 20ου αιώνα. Λειτουργικό αναλφαβητισμό σημαίνει φτώχεια γνώσεων, δυσκολία απάντηση ως και έλλειψη ικανοτήτων ώστε να προσεγγίζονται σύνθετε γνώσει, να αφομοιώνεται η σωστή μεθοδολογία. Και όλα αυτά ενώ υπάρχουν δυνατότητε για την απόκτηση γνώσεων σε μικρότερη ηλικία σε σχέση με το παρελθόν που μια σειρά γνώσης διδάσκονταν μόνο σε ανώτερες βαθμίδες. Ακόμα και αυτή η διαδικασία, και αυτή τη διαδικασία τη στρεβλώνει ο καπιταλισμός. Τώρα αποκτά προβάδεις η σημασία του ψηφιακού σχολείου και το ψηφιακό φροντιστήριο, καταρχήν στην περιφέρεια που σκόπιμα χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα και αποσπάσματα γνώσεων με στόχο και την ταξική κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσα από συνενώσεις και Μέσα στην αίθουσα Στι αίθουσε κακοσυντηρημένων και προβληματικών κτηρίων θα υπάρχει ο ψηφιακό διαδραστικό πίνακα, όπου οι μαθητέ αντί για δάσκαλο θα έχουν την εικόνα του στι οθόνε του. Πόσο δίκιο έχει το κόμμα μα και η ΚΝΕ, που έχει υπογραμμίσει ότι τα τεχνολογικά επιστημονικά επιτεύγματα τη ανθρωπότητα μετατρέπονται και υποβιβάζονται σε αντιλαϊκά εργαλεία. Αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούνται για να διαμορφωθεί μια υποτακτική στο σύστημα εφηβική και νεανική προσωπικότητα. Για το κόμμα μας πραγματικά σύγχρονο είναι εκείνο που με βάση τη συλλογική πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας εξυψώνει το μαθητή και τη μαθήτρια γνωστικά, πνευματικά, πολιτιστικά και αισθητικά. Ο καπιταλισμός με τη βοήθεια όλων των κυβερνήσεών του, ανεξάρτητα τι πρόσημο έχει κάθε μια, κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να υποτάξει τη συνείδηση και την προσωπικότητα του νέου ανθρώπου όπως ήδη είπαμε, ξεκινώντας από την υπηρετική και εφηβική ηλικία και με, νέους, με, νέα συνθήματα και νέους τρόπους. Η υποταγή του πνεύματος οδηγεί και στην υποταγή εμπορευματοποίηση του σώματος. Αρκεί να σβηστεί από τη συνείδηση, παραδείγματο χάρη, ότι κάθε άνθρωπος ανήκει σε μια τάξη, σε φίλο. Προβάλλει το απομονωμένο ξεκομμένο άτομο που τάχα διαμορφώνει άποψη από μόνο του για τα πάντα. «Υπέρθατο αγαθό και δικαίωμα είναι η δίθεν ατομική επιλογή και επιθυμία, ο ατομικός δικαιωματισμός όπως λέμε. Και ακόμα χειρότερα η σύγχρονη αντίληψη, προ... αστική αντίληψη προβάλλει την ιδέα ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια και αν υπάρχει δεν έχει τόση σημασία. Αξία έχει αυτό που το άτομο πιστεύει ως αλήθεια. Προβάλλεται ακόμα σκριτή κριτήριο ατομική ελευθερία και η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ατομική δίθεν ελεύθερη επιλογή είναι η πορνεία η δίθεν εμπορευματοποίηση του έρωτα και του σώματος γυναικών και ανδρών. Η προβολή της ατομικής ελευθερίας χρησιμοποιείται για ένα πολύ βασικό σκοπό. Να θεωρείται ότι όταν ένας νέος δεν καταφέρνει κάτι, αυτό είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο της ατομικής του ευθύνης και επιλογής ή και της ανευθυνότητάς του. Δεν έχει καμία ευθύνη ταξική καπιταλιστική κοινωνία. Τάχα είναι θέμα ατομική ελευθερία, ατομικού δικαιώματο, να δουλεύουν οι εργαζόμενοι όλε τι μέρε και την Κυριακή ήλιο με ήλιο. Ελευθερία είναι να πουλά την εργατική σου δύναμη ω εμπόρευμα. Να είσαι να μην είσαι άνεργο, να δουλεύει ο συνταξιούχο, παππού και γιαγιά. Εμεί βάζοντα οι ατομικέ ελευθερίε και τα ατομικά δικαιώματα, για μα δεν εξασφαλίζονται σε συνθήκε ταξική ανισότητα παρά μόνο σε συνθήκε αταξική κοινωνία. Βάζοντα στην πρώτη γραμμή τα συλλογικά κοινωνικά δικαιώματα, ξεκαθαρίζουμε. Δεν αισθανόμαστε ούτε αδιαφορία, ούτε υπατιμάμε αυτό που λέγεται ατομικότητα, ατομική προσωπικότητα, ατομική διάθεση, κλίση, ατομική προτίμηση. Η κοινωνική ισότητα δεν σημαίνει ισοπεδωτική ατομική προσωπικότητα σημαίνει ικανότητα συνειδητή ατομική επιλογή σε συνθήκε που κατοχυρώνονται τα συλλογικά κοινωνικά δικαιώματα σε συνθήκε κοινωνική ισότητα. Για μας το λέμε καθαρά, η ατομική διεκδίκηση έξω από το οργανωμένο ταξικό νεολαίστικο κίνημα και ιδιαίτερα σε αντίθεση με αυτό, το λιγότερο που θα το πει κανείς είναι μάταιη και ουτοπική. Για τον καπιταλισμό ο σεβαστό είναι ο εγωιστικό ατομισμό. Κολακεύει υποκριτικά την ατομική προσωπικότητα όταν αυτή ευθυγραμμίζεται με την ταξική εκμετάλλευση και τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Θεωρεί ενόχου του πρόσφυγε, παραδείγματο χάρη, πολιτικού του, μετανάστε, λόγω πολέμου και φτώχεια. Φορτώνει την ευθύνη του πολέμου στον Παλαιστινιακό λαό και καλεί σε στήριξη των συμφερόντων του κράτου, εγκληματία του Ισραήλ, που εδώ και δεκάδε χρόνια κατέχει παλαιστινιακά δάφη και αρνείται την ίδρυση παλαιστινιακού κράτου. Εννοείται βέβαια ότι το πρόβλημα δεν μυρίσχεται μόνο σε ένα κράτο. Το Ισραήλ, αυτό ο βρώμικο και ματηρό πόλεμο με θύματα μάχου και παιδιά δεκάδε χιλιάδε, δεν είναι μόνο Ισραηλινό πόλεμο. Είναι πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ στο πρευλό του Ισραήλ, στον οποίο μαζί με του άλλου πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει και η Ελλάδα ω στρατιωτική επιθετική βάση κατά του Παλαιστινιακού λαού. Εμείς παλεύουμε για τα συλλογικά δικαιώματα με κεντρικό ζήτημα την κοινωνική απελευθέρωση από την καπιταλιστική ιδιοκτησία και εξουσία στο δρόμο της αντεπίθεσης της επαναστατικής ανατροπής. Εμείς θεωρούμε πρωταγωνιστή στον αγώνα αυτό την εργατική τάξη και δίπλα της τους κοινωνικούς της συμμάχους, δύο παλωστές αυτοαποσχολούμενος στην πόλη και στην Ήπεθρο, το γυναικείο και το νεολαίστικο κίνημα. Η πραγματική ισότητα της ανθρωπότητας ή μάλλον η πραγματική ιστορία της ανθρωπότητας, θα ξεκινήσει με την παγκόσμια νίκη του κομμουνισμού. Τότε θα υπάρξει μια πραγματικά νέα ιστορική εποχή. Πρόκειται για αναγκαιότητα και δυνατότητα πάνε μαζί. Η επικαιρότητα του σοσιαλισμού συμνεπάγεται την αναγκαιότητα της σοσιαλιστικής επανάστασης, που αποτελεί την κορυφαία φάση της κοινωνικής και πολιτικής σύγκρουσης που αναπτύσσεται μέσα στους ίδιου του κόλπους του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό το σύστημα εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει πια ξεπερασμένο, άρα απαιτείται συνολική ανατροπή του στις κατάλληλες συνθήκες με την απαραίτητη ετοιμότητα, προετοιμασία, οριμότητα, δηλαδή στις συνθήκες επαναστατικής κατάστασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τη συντρόφισσα. Καθ' όλη τη διάρκεια τη συζήτηση, μπορείτε να στείλετε ερωτήματά σα. Με το τέλο των ομιλιών, κάποια από αυτά θα απαντηθούν. Τώρα δίνουμε το λόγο στον Αντρέα Κοράκη, μέλο του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου τη ΧΝΕ. Κάνοντα μια αναζήτηση σε ένα σχολικό βιβλίο τη Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, με αφορμή τη σημερινή εκδήλωση, ή στη γνωστή ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια τη Wikipedia που όλοι γνωρίζουν, θα βρούμε διάφορου ορισμού γενικού ακατανόητους επιτρέψτε μου, σαν κάτι να θέλουν να κρύψουν από την ουσία της έννοια σύστημα. Να δώσω ένα παράδειγμα για το σχετικό ορισμό που βρήκα. Σίγουρα έχετε δει και άλλους, ειδικά οι μαθητές αυτή την περίοδο στο σχολείο. Λέει ο συγκεκριμένος, στην, κοινωνιο... στην κοινωνιολογία το κοινωνικό σύστημα είναι συγκροτημένο δίκτυο σχέσεων που διαμορφώνει ένα συνεκτικό σύνολο μεταξύ ατόμων, ομάδων και οργανισμών. Κατά τη γνώμη μα, συσκοτίζοντα την ουσία τη έννοια σύστημα, μπορεί τελικά να αναποδογυρίσει και ποιο τελικά πολεμάει το σύστημα, θέλει την ουσία να το αλλάξει, να συγκρουστεί μαζί του. Διαβάζοντα τον παραπάνω ορισμό, σκέφτηκα, αλήθεια, γιατί να παλεύει ενάντια στο σύστημα, αν αυτό είναι με βάση το συγκεκριμένο ορισμό. Δηλαδή, να μην υπάρχει δίκτυο σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Θα σκεφτεί κανεί ότι παλαβώσαμε. Τι θα κάνουμε, θα ζούμε σαν μοναχική λύκη. Άρα λοιπόν, μετά από αυτήν την εισαγωγή, πριν μιλήσουμε για το σύστημα, κατά τη γνώμη μας πρέπει να συμφωνήσουμε τι και ποιο είναι. Σε αυτή τη φάση της συζήτησης, να σας κάνουμε με τον τρόπο που περιέγραψε και πριν η συντρόφισσα, την πρώτη ερώτηση που θα εμφανιστεί και στην οθόνη, τι είναι κατά τη γνώμη σας ε, το σύστημα και δίνονται κάποιες συγκεκριμένες επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε. Δεν ξέρω πώς έχετε κάνει το quiz και μπορείτε παράλληλα να απαντάτε. Έχει ένα διάστημα για να δώσετε τις απαντήσεις. Ναι, δεν εμφανίζονται όλες οι επιλογές. Καταλαβαίνετε ότι ένα ποσοστό λέει κυβερνήσεις και τα κόμματα... Υπάρχουν και άλλες επιλογές που δώσαμε στην ερώτηση. Έχουν πρόσβαση στις επιλογές όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους. Ε, και έχει και τέλος το όλα τα παραπάνω που κατά συντριπτική πλειοψηφία επιλέγεται. Σε πολλές περιπτώσεις η έννοια του συστήματος ταυτίζεται με ορισμένες βασικές εκφράσεις ε, που σε ειδικά αυτό που εμεί ονομάζουμε επικοδόμημα. Την εκάστοτε κυβέρνηση, τους θεσμού, το σύνταγμα μιας χώρας, το κράτος με όλες του τις λειτουργίες, οι ορισμένες, την εξουσία γενικά. Ε, οι κομμουνιστές, όταν μιλάμε για το σύστημα, εννοούμε πρώτα και κύρια τις παραγωγικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων στη διαδικασία παραγωγής υλικών αγαθών. Α σκεφτούμε για παράδειγμα την παραγωγική διαδικασία για να φτιαχτεί το τραπέζι που καθόμαστε ή πιο σύνθετες διαδικασίες για να διαμορφωθεί μια μηχανή, ένα αυτοπανατοποιημένο σύστημα, ένα ρομπότ. Δεύτερον, όταν λέμε παραγωγικέ σχέσει, εννοούμε τη σχέση ιδιοκτησία ω προ τα μέσα παραγωγή. Τα εργαλεία δηλαδή που βάζει σε κίνηση ο άνθρωπο για να παράγει, να επενεργεί στη φύση, να επεξεργάζεται υλικά. Πυρήνα λοιπόν του συστήματο είναι πρώτα και κύρια ιδιοκτησία στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγή. Σήμερα λοιπόν αυτέ οι σχέσει αφορούν του ιδιοκτήτε καπιταλιστέ όπως έχετε ακούσει να λέμε, και τους εργάτες. Το προλετάριο άτο που δεν έχει καμία ιδιοκτησία πάνω σε αυτά, αλλά τα βάζει σε κίνηση με το μυαλό του, το χέρι του, τις γνώσεις του. Επομένως, όταν μιλάμε για σύστημα, χρειάζεται, όπως προείπα, είπε και νομίζω αναλυτικά και η συντρόφισσα η Αλέκα, να ξεχωρίσουμε για ποιο σύστημα μιλάμε. Και εμείς φυσικά μιλάμε για το καπιταλιστικό σύστημα, τον καπιταλισμό. Και οι άλλοι, οι γραφίδε, οι δημοσιογράφοι, οι επιστήμονε, οι υπερασπιστέ αυτού του συστήματο, γι' αυτόν μιλάνε. Το θέμα είναι βέβαια με ποιο σκοπό. Αφετηρία του είναι να υπερασπιστούν τη διαιώνιση αυτού του συστήματο, την κυριαρχία του, να βγει αλόβητο από τι θανάσιμε αντιθέσει και αδιέξοδα που το ίδιο διαμορφώνει. Και ακριβώ εκεί έγκυται το μένο και η επίθεση στο κόμμα, γιατί η αποκάλυψη αυτή τη αλήθεια του ενοχλεί. Ποια αλήθεια ότι ο καπιταλισμός είναι το τελευταίο ιστορικά εκμεταλλευτικό σύστημα και οξύνει ακόμα περισσότερο τις αντιθέσεις. Επειδή ορισμένοι απαντήσατε, όσοι βέβαια είχατε μπροστά και την εφαρμογή και είδατε τις επιλογές, ότι το σύστημα μπορεί να είναι μόνο η κυβέρνηση ή το κράτος, το ΝΑΤΟ, η Εκκλησία κτλ. Ε, δεν είναι ακριβώς λάθος. Όλα αυτά είναι συστατικά στοιχεία της οικονομικής βάσης του τρόπου λειτουργίας που περιγράψαμε παραπάνω. Αποτελούν δύναμη, όπω έλεγε ο Έγκελ, μηχανή καταπίεση τη κυρίαρχη τάξη απέναντι στου καταπιεσμένου. Το κράτο, για παράδειγμα, αποτελεί συνεκτικό κρίκο στο πώ διατηρείται η εξουσία τη αστική τάξη και του συστήματο, το στήριγμά τη. Σε κάθε κοινωνία υπήρχε, όπω και σήμερα, ένα σύνολο θεσμών και οργάνων που διασφάλιζαν την κυριαρχία τη άρχουσα τάξη, λειτουργούσε με γνώμονα τη διόνυση αυτή τη κυριαρχία. Τρίτον, οι ιδέε τη κυρίαρχη τάξη είναι σε κάθε εποχή οι κυρίαρχε ιδέε. Με άλλα λόγια, η κυρίαρχη οικονομική δύναμη τη κοινωνία είναι ταυτόχρονα και η κυρίαρχη πνευματική δύναμη. Καθώ εκτό από τα μέσα παραγωγή, διαθέτει και τα μέσα πνευματική παραγωγή. Κυριαρχούν δηλαδή οι ιδέε που διαμορφώνουν και αναπαράγουν μέσα από τα βιβλία, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, την εκκλησία, διάφορα μέσα. Σκεφτείτε τέλος Πόσο πολύτιμο είναι για το σύστημα η αγωνία ενό νέου που νιώθει να πνίγεται στο σημερινή βαρβαρότητα να την καλουπιάζουν τελικά σε έναν άσφερο αντισυστημισμό που φτάνει μέχρι την αμφισβήτηση μια κυβέρνηση ενό προσώπου. Σε σχέση με το τελευταίο, ειδικά, ειδικά και όλα στο το διάστημα των ευρωεκλογών και πριν και μετά στην Ελλάδα και διεθνώ, γίνεται σκόπιμα μια συζήτηση από το ίδιο το σύστημα για την αντισυστημική στάση τη νεολαία με περισπούδαστες αναλύσεις, αλλά όχι κενό περιεχομένου κατά τη γνώμη μας. Δεν υπάρχει για παράδειγμα ακόμα που δεν διεκδικεί κάποιο είδους αντισυστημισμό. Να πω σύντομα για να μην κουράζω, το Πασόκ που έχει ταυτιστεί με το σύστημα και την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής τα τελευταία 40 χρόνια, να αυτό αποκαλείται για παράδειγμα κόμμα αντισυστημικού ρεαλισμού. Ή ειδικά στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, σε άλλες ηλικίε, το μέρα 25 να μιλάει για ρεαλιστική ανυπακοή. Δηλαδή ανυπακοή μέχρι εκεί που το επιτρέπει το σύστημα. Άλλωστε, όπω καφιέ το αρχηγό του, τα μισά από αυτά που πρότεινε τώρα λέει ο ίδιο, τα ελοποιεί η κυβέρνηση Biden στη ΣΥΠΑ και τα ενστερνίζει το γνωστό τραπεζίτη Ντράγκη. Τρίτον, ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, διατείνονταν προεκλογικά. Η πιο ισχυρή αντισυστημική ψήφο είναι αυτή που θα πλήξει το καθεστώ Μιτσοτάκι. Κάνοντα τα πάντα, η δικαιολογημένη οργή του λαού να μην στραφεί στον πραγματικό αντίπαλο που υπηρετεί και ο Μητσοτάκη και όλοι τους. Αντισυστημικό για κόμματα σαν του λόγου τους σημαίνει όχι δράση, αλλά με μια ψήφο με σκοπό να αλλάξει μια κυβέρνηση που θα προωθήσει τις επιλογές του συστήματος και με τις λιγότερες αντιδράσεις. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο καπιταλιστής βοηομήχανος Ανιέλη τη δεκαετία του 80, που είχε πει και την περίφημη φράση θέλουμε μια αριστερή κυβέρνηση για να εφαρμόζει δεξιές πολιτικές, που, δεν το θυμήθ, που, το, θυμήθηκε βέβαια τώρα πρόσφατα και ο νέος υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ, αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Γκλέτσο, που χωρίς να τον πιέζουν το ομολόγησε κι αυτός. Ο Τσίπρα ήρθε για να κάνει ό,τι δεν μπορούσε ο Σαμαράς. Είναι ο τότε Πρωθυπουργό και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, αντίστοιχα με αφορμή και τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία, τη Γαλλία, σηκώθηκε κουρνιαχτός ότι η αντισυστημική ψήφο θα στραφεί σε ακροδεξιά μορφώματα και διάφορα άλλα. Πρόκειται κατά τη γνώμη μας για μια προπαγάνδα με πολλαπλή στόχευση. Από τη μια μαριά κρατιούνται ζωντανές εφεδρίες όπως λέμε, με μεταλλάξεις και μεταμφιέσεις εγκληματικών ναζιστικών οργανώσεων, ξεπλένοντας ως αντισυστημικές που όμως δίνουν όρκους πίστη στα αφεντικά και από την άλλη προβάλλεται και ενισχύεται και η αισχρή θεωρία των δύο άκρων. Όλη αυτή η προπαγανδιστική επίκληση της λέξης αντισυστημικός δεν είναι παράξενο την ώρα που η μεγάλη πλειοψηφία του λαού εκφράζει αποστροφή για τα κόμματα που κυβέρνησαν. Επομένως, πέρα από ψηφοθυρικούς λόγους, ειδικά εν των εκλογών, κάθε φορά κατά τη γνώμη μας επιχειρείται κάτι βαθύτερο. Ο εγκλωβισμός του λαού και της νεολαία. Σε ένα ψεύτικο δίπολο που όποια πλευρά και αν επιλέξει κανείς θα οδηγείται από διαφορετικά κανάλια στη μία αμφισβήτηση τελικά του συστήματος της εκμετάλλευσης. Αυτά κάπως σε σχέση και με το πρώτο ερώτημα που δόθηκε στα κινητά και μέσω της εφαρμογής. Το δεύτερο ερώτημα που θέλουμε να απευθύνουμε αφορά ποια θα ξεχωρίζατε σήμερα εσείς ως τη στιγμή που τα έβαλες με το σύστημα, που ένιωσες ότι τα έβαλες με το σύστημα. Οι επιλογές αφορούν τις μεγάλες κινητοποιήσεις για τον πόλεμο στην Παλαιστίνη, η δεύτερη επιλογή αφορά την πάλη ενάντια στο φασισμό, η τρίτη ε, αφορά το όταν έκανα κατάληψη και αποχή στο σχολείο μου και η τέταρτη, αν λέω σωστά τη σειρά, δεν το θυμάμαι και απ' έξω, ε, αφορά τον αγώνα ενάντια στη συγκάλυψη για το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ. Ωραία, βλέπουμε εδώ ότι είναι από το προηγούμενο ερώτημα μοιρασμένε οι απαντήσει και μα φαίνεται και λογικό. Στο συγκεκριμένο ερώτημα που τέθηκε, δεν ψάχνουμε να βρούμε τη σωστή απάντηση, αγαπητοί και συντρόφοι και συντρόφισε, φίλε και φίλοι. Γιατί, κατά τη γνώμη μα, όλε αυτέ οι στιγμέ που ο καθένα επέλεξε σήμερα στη συγκεκριμένη διαδικασία, ήταν τελικά σε σύγκρουση με το σύστημα και το τι επιδιώκει. Το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίω πού και πόσοι πήραν το βάπτισμα του πυρό στην πάλη απέναντι στο συγκεκριμένο σύστημα. Και αυτό, κατά τη γνώμη μα, έχει τη σημασία του. Αν ρωτούσατε εμένα, θα ήταν ένα άλλο γεγονό πριν κάποια χρόνια. Αν ρωτούσαμε τη συντρόφισσα την Αλέκα, αντίστοιχα. Τι ε, τη και του υπολείπου. Άρα λοιπόν, όλε οι απαντήσει αποτελούν πραγματικέ αντισυστημικέ στιγμέ που πόνεσαν το σύστημα και το πονάνε. Για παράδειγμα, οι νέοι που βρεθήκαμε σε, σε σχολικέ τάξει και ζωγραφίσαμε την Παλαιστινιακή σημαία, το καρπούζι αργότερα, φτιάξαμε τη χογραφία των νεαρών Παλαιστίνιων που κρατά τη Σφεντών απέναντι στο τάγκ, φωνάξαμε ελευθεριά στην Παλαιστίνη, αποτελούν στιγμέ στον αγώνα αλληλεγγύη τους Παλαιστινίου για την κατοχή και τη σφαγή που δέχονται από το κράτο δολοφόνου του Ισραήλ. Και ναι, το σύστημα το πονάει πολύ αυτή η στάση της νεολαία. Γιατί έχει επενδύσει με φρικιαστικά ψέματα, παραπληροφόρηση και βία, να θεωρήσουμε αυτονόητο και λογικά τα εγκλήματα και τις βαναυσότητες, τη αστική της αστικής τάξης του Ισραήλ από τη μία. Αλλά και από την άλλη, να αρνηθούμε στην πραγματικότητα το αυτονόητο δικαίωμα ενό λαού που δεν έχει το δικό του κράτος, όταν το συγκεκριμένο ζήτημα έχει λυθεί εδώ και αιώνες για τα υπόλοιπα κράτη, βρίσκεται υποκατοχή να κρατά στο χέρι του το όπλο και να παλεύει. Ή από την άλλη, όσοι επιλέξατε τον αγώνα για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα τέμπη, θα ήταν βολικό για το σύστημα και όλα τα κόμματά του μπροστά στο βάρος και το πένθος που αντικειμενικά δημιούργησε το έγκλημα αυτό, να σας στήσουμε και απλά να κλάψουμε τους νεκρούς μας, που το κάναμε και καλώς. Δεν μείναμε όμω εκεί. Ανταυτού, τα ορμητικά ποτάμια σε όλη την Ελλάδα φώναξαν ένα σύνθημα. Τα κέρδη του, οι ζωέ μα. Αναδεικνύοντα ότι το σύστημά του μπροστά στα κέρδη είναι σαν το βρικόλακα μέσα στο αίμα. Δεν διστάζει να διαπράξει έγκλημα για έγκλημα όταν αφορά η προστασία των κερδών του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κυρίως αυτό που τους τρομάζει είναι ότι χιλιάδες μαθητές εκείνη την περίοδο φοιτητέ, νέοι εργαζόμενοι, οι νέοι το πήραν αλλιώ. Οργανώθηκαν, διεκδίκησαν, έδρασαν συλλογικά. Αντίστοιχα, υπάλληλοι πάλι ενάντια στο, στο φασισμό, ειδικά αυτέ τι μέρε, χθε, που συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φίσα από το μαχαίρι του Χρυσαυγή τη φασίστα Ρουπακιά. Και τι δεν ακούσαμε Και τι δεν ακούσαμε και ακούμε κατά καιρού γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ότι πρόκειται για οπαδική αντιπαράθεση. Μετά μιλήσαν και μιλάνε για τα δύο άκρα που πρέπει για παράδειγμα να μείνουν έξω από τα σχολεία. Όπως θα θυμάστε ισχυρίζονταν με αφορμή τα γεγονότα της Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη πριν 2-2,5 χρόνια. Διακαείς πόθος λοιπόν να ξεπλύνουν ότι οι φασίστες είναι εφεδρεία. Μαντρόσκυλα, όπω εύστοχα του χαρακτηρίζει ο λαό μα κάθε φορά για τα συμφέροντα των ισχυρών. Που όποτε τα βρίσκουν σκούρα με το λαό και την νεολαία, του ξαναμερολάνε για να μα χτυπάνε. Σε σχέση με όσου επιλέξατε ότι αντιστημική ήταν η στιγμή που ένιωσα να παλεύω το σύστημα, τη στιγμή που έκανα κατάληψη και αποχή. Κατά τη γνώμη μα, κάθε κατάληψη και αποχή σε ένα σχολείο με πολλά προβλήματα, όπω γίνεται αυτή την περίοδο, με αφορμή τη συγχωνεύση τμήματων αποτελεί πρόβλημα για το σύστημα που σας θέλει και μας θέλει συμβιβασμένους με την κατάσταση στο όνομα τόσα έχουμε, τόσα μπορούμε. Εκτός από το ότι με τον αγώνα τους οι μαθητές διεκδικούν τα αυτονόητα στον 21ο αιώνα σπάζοντας την παθητική αποδοχή της κατάστασης πετυχαίνουν και κάτι ακόμα το πιο ελπιδοφόρο απέναντι στη λογική του ατομικού δρόμου της μυρολατρείας. Μαθαίνουν και μαθαίνουμε να οργανώνουμε τον πρώτο μας αγώνα. Εκπαιδευόμαστε στην πάλη, την οργάνωση, ακόμα και τη σύγκρουση. Περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι χωρίς αγώνα τίποτα δεν κερδίζεται, αλλά και τίποτα δεν διατηρείται. Και αυτή η πείρα δεν μένει στο σχολείο, αν το σκεφτείτε, ειδικά οι μαθητές σήμερα, αλλά αύριο πηγαίνει σε εισαγωγικά στο πανεπιστήμιο, που τα προβλήματα και τα διέξοδα μεγαλώνουν αργότερα στους χώρους δουλειά, απέναντι στα αφεντικά που κοιτάνε να μας ξεζουμίζουν κτλ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σίγουρα εκνίτες και εκνίτησες, από κάτω θα διαιρωτώνται. Μα καλά όλα αυτά, δεν θα πει τίποτα ο σύντροφο για την ΚΝΕ και το ρόλο μας. Εμείς, για καθένα από τα παραπάνω, δώσαμε και κάναμε τόσα πολλά. Γράψαμε ψηφίσματα που τα πήγαμε από τάξη σε τάξη. Οργανώσαμε συνελεύσεις στο σχολείο, συνεδρίασε η μας για καθένα από τα παραπάνω. Διαβάσαμε, μελετήσαμε, διαμορφώσαμε αντι... επιχειρήματα για να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο σε κάθε φάση του αγώνα μας. Οργανώσαμε μαζί με το κόμμα εκδηλώσεις, ενημερώσεις, διαλέξεις. Εκδώσαμε βιβλία, τον οδηγητή, κάναμε ιδεολογικά μαθήματα και πολλά άλλα. Και ισχύει κατά τη γνώμη μας απόλυτα. Όπως είπε και η συντρόφισσα η Αλέκα, οι επαναστάτε ούτε απλά συνομωτούμε, ούτε απλά ραδιάζουμε φράσεις και λόγια. Δεν βρεθήκαμε πίσω από αυτές τις στιγμές. Ήμασταν μέσα σε κάθε στιγμή μπροστά με τα πρόσωπα και τις ιδέες μας, τις θέσεις μας. Και ακριβώς αυτή είναι η ουσία γιατί τελικά το σύστημα φοβάται και μοχθεί να αποκρούσει την πραγματική ριζοσπαστική αντισυστημική επιλογή που είναι η οργάνωση στην ΚΝΕ όπως λέει και το σύνθημα στην μαθητική σκηνή. Μαζί με τον αγώνα για τα προβλήματα, τα φαινόμενα και τις εξελίξεις που κάθε μέρα έχει να αντιμετωπίσει ένας νέος, εκεί μέσα ήρθαμε για πρώτη φορά και ερχόμαστε σε επαφή, γνωρίζουμε την επαναστατική ιδεολογία του ΚΚΕ, την επαναστατική οργάνωση της ΚΝΕ, που μιλάει και οργανώνει τον αγώνα για όλα τα προβλήματα της νεολαίας. Αλλά όμως και κάτι ακόμα. Κρατάει, αναμένει τη φλόγα, ότι ο σήμερα ο γερασμένος κόσμος και πρέπει και μπορεί να ανατραπεί. Και επίσης το κόμμα και η ΚΝΕ μπορεί, όπως έχουμε αποδείξει ιστορικά και σήμερα, τη φλόγα αυτή να την κάνουμε φωτιά, που δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο από το σημερινό βούρκο του καπιταλιστικού συστήματος. Ευχαριστώ. Δίνουμε το λόγο στον Πάνο Ζάχαρη, πολιτικό γελιογράφο. Λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, θα μπορούσα να φάω όλο μου το χρόνο εκφράζοντα το, το, πόσο ευγνώμων νιώθω απέναντι στην στη ΚΝΕ που ιδιαίτερα σε αυτό το φεστιβάλ έχω τη δυνατότητα να συμβάλλω όχι μόνο σαν, σαν, κομματικό μέλος, αλλά και με βάση τη δουλειά μου ή εμπάσεις πιτώσεις πλευρές της δικής μου καθημερινότητας και του τρόπου με τον οποίο, με τον οποίο ζω. Ο τίτλος της, ε, της εισήγησής μας με τον Αντώνη το Μεϊμάρη είναι για την pop κουλτούρα και τα ιδανικά της. Καταρχήν, έχει μια σημασία να δούμε τι ορίζουμε ως pop κουλτούρα ή μάλλον τι δεν ορίζουμε ως pop κουλτούρα, γιατί αν αν, θεωρήσου, αν πάρουμε κυριολεκτικά τον όρο ε, pop κουλτούρα» ο οποίος προκύπτει από «popular culture» μιλάμε για τη λαϊκή τέχνη. Ε, κάτι το οποίο βεβαίως ο, ο συνδυασμός της λέξης «λαϊκός» και «τέχνη» για κάθε κομμουνιστή θα ήταν κάτι εξαιρετικά καλό και ευχάριστο. Δεν είναι αυτό, αυτό ακριβώς το περιεχόμενο. Η, η pop κουλτούρα στην πραγματικότητα... Ε, εκφράζει ένα σύνολο όχι μόνο πολιτισμικών προϊόντων τα οποία ξεκινάνε από τις πολύ δημοφιλείς τέχνες του κινηματογράφου ή της μουσικής και φτάνουν μέχρι λιγότερο δημοφιλείς τέχνες όπως τα κόμιξ αλλά και τα βιντεοπαιχνίδια, ε, ακόμα και τα social media, τα memes εκφράζουν περισσότερο έναν τρόπο ζωής, μια στάση ζωής και ακόμα περισσότερο εκφράζουν δεσμούς και σχέσεις θα πω γι' αυτό παρακάτω εκφράζουν κοινότητες ε, οι οποίες συγκροτούνται βάσει ειδικών ενδιαφερόντων. Η, η pop κουλτούρα είναι εξαιρετικά δημοφιλής, εξαιρετικά αγαπητή. Ομολογώ ότι και εγώ προσωπικά που είμαι 42 ε, καταναλώνω pop κουλτούρα. Το, το, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι μέσα στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή και παιχνίδια παίζω, και σειρέ βλέπω, και κινηματογράφο Marvel, DC θα δω, όπως πολλοί από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπο δεν επιβιώνει τρο... έχοντα τροφή, νερό και στέγη. Ο άνθρωπο χρειάζεται και να διασκεδάζει και να ανακουφίζεται και να χαλαρώνει και να περνάει όμορφα και να παίζει. Η, η γενιά του, του πατέρα μου παίζει τάβλη. Η γενιά η δικιά μου θα γεράσει παίζοντα video games ενδεχομένω. Ε, αυτό δεν είναι. Ε, η ανάγκη για, για παιχνίδι και για εκτόνωση και για διασκέδαση είναι διαχρονική ε, είναι έντονη και ε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τα προϊόντα αυτού που λέμε pop κουλτούρα έχουν επίσης την, όχι ιδιαιτερότητα, το χαρακτηριστικό ότι μπορούν ε, να γίνουν, μπορούν, μπορεί να τα απολαύσει κάποιος χωρίς ειδικές γνώσεις. Δεν, δεν είναι εύκολο να, να, δεις, να πας σε ένα μουσείο να δεις ζωγραφική χρειάζεται ένα, ένα, συγκεκριμένο υπόβαθρο. Ε, η pop κουλτούρα είναι μια πλευρά του πολιτισμού η οποία είναι πολύ πιο εύληπτη, πολύ πιο κοντά ε, σε αυτό που εντάξει, το λέω εντελώ καταχρηστικά στο, στο, μέσο άνθρωπο. Ο δεύτερος λόγος τη εξαιρετική δημοφιλίας pop κουλτούρας είναι αυτό που ανέφερα και πριν, η δημιουργία κοινοτήτων και δεσμών. Ποια είναι η πιο χαρακτηριστική ερώτηση που κάνει ένας άνθρωπος σε έναν άλλον, όταν βρίσκεται σε ένα ραντεβού πρώτη φορά, ε, τι μουσική ακούς. Είναι η άμεση ερώτηση η οποία σπάει τον πάγο, η ερώτηση η οποία σου δείχνει αν έχεις έστω ένα το, το παραμικρό κοινό στοιχείο για να, για να συνεχίσεις προσπαθώντας να ανακαλύψεις τον, τον άλλον. Οι δεσμοί του, τους, οι οποίοι δημιουργούνται μέσω των κοινών αυτών ενδιαφερόντων, είτε είναι στη μουσική, είτε είναι σε μια σε ένα συγκεκριμένο είδος κόμιξ, σε ένα συγκεκριμένο είδος κινηματογράφου. Οι δεσμοί αυτοί φαντάζουν πολλές φορές πολύ πιο ισχυροί από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Δεν είναι ισχυροί, είναι επιφανειακοί, φαντάζουν αταξικοί. Μπορεί, για, ας πάρουμε στο δικό μου τον τομέα τα κόμιξ, το μάγκα και τα άνιμε, τα, ιαπωνέζικα κόμιξ και τα ιαπωνέζικα κινούμενα σχέδια. Μπορεί να απολαμβάνει μάγκα ένα παιδί φτωχό και μπορεί να απολαμβάνει το μάγκα και ένα παιδί πλούσιο, σωστά. Ναι, αλλά το, το παιδί το φτωχό θα, προσπα... θα περιοριστεί στο δωρεάν μάγκα το οποίο μπορεί να κατεβάσει από το ίντερνετ. Ένας άλλος άνθρωπος μπορεί να έχει μια τεράστια συλλογή ή μπορεί να ταξιδεύει σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο για να πάρει υπογεγραμμένα αντίτυπα, να γνωρίσει δημιουργού. Μπορεί να ασχοληθεί με αυτή την τέχνη πολύ πιο εύκολα. Άρα η, η, φαινομεν... η αταξικότητα της pop κουλτούρας ε, είναι εντελώς ε, φαινομενική. Για αυτούς τους δύο λόγους η pop κουλτούρα δεν είναι κάθε άλλο παρά αδιάφορη για το, για το καπιταλιστικό σύστημα. Και αυτό συμβαίνει με δύο, με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο πιο εύκολος, ο πιο απλός, δεν θα αναφερθώ, για οικονομία χρόνου. Η pop κουλτούρα είναι ένα εμπόρευμα πάρα πολύ ε, πολύτιμο και νομίζω αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Το... Η δεύτερη πλευρά η οποία ίσως είναι η πιο, όχι πιο σοβαρή, αλλά αυτή η οποία ίσως αξίζει να ασχοληθούμε περισσότερο είναι ότι μπορεί το σύστημα να επενδύσει στη διαμόρφωση, στην παρέμβαση ή ε, ακόμα και στη διαμόρφωση συνειδήσεων μέσω της pop κουλτούρας. Ιδιαίτερα κατά το παρελθόν, χωρί να έχει σταματήσει αυτό που θα πω και σήμερα, μπορεί να γίνει πάρα πολύ χοντροκομμένα. Από τη σειρά ταινιών, Ράμπο, για παράδειγμα, δεν ξέρω ποιες, τι θυμόντο, που ο ήρωα ο, ο Αμερικάνο πολεμάει οι σοβιετικούς Σοβιετικού Τελείωσε. Από του G.I. Joe που αντιμετωπίζουν του περίφημου κόμπρα που παραπέμπουν σε κουβανού επαναστάτε αυτού του είδους η, παρέμβαση του καπιταλιστικού συστήματος μέσω της pop κουλτούρας εξακολουθεί να συμβαίνει, είναι ζωντανή. Ωστόσο το, τα τελευταία χρόνια ε, ακριβώς διότι το σάπισμα του καπιταλισμού κάνει τα ερωτήματα της, της νεολαίας πολύ τα πολλαπλασιάζει, τα κάνει πιο ηχηρά. Υπάρχουν τριγμοί που δυσκολεύεται το σύστημα να τους διαχειριστεί. Το κάνει με πολύ πιο επιδέξιο τρόπο. Ο Σούπερμαν, ο απόλυτος δυτικός υπερήρωας, πέθανε. Τη θέση του Σούπερνων παίρνουν ήρωες πολύ πιο γήινοι, με αδυναμίες, με ατέλειες. Άλλοι ήρωες της pop κουλτουρας επαναπροσδιορίζουν την ταυτότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μπάρμπι. Η Μπάρμπι, η οποία υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια, ένα σύμβολο της απόλυτης θηλυκότητας, της ε, ομορφιάς της ε, συγκεκριμένης κτλ., το τελευταίο διάστημα από την εταιρεία της και τα λοιπά, μέσω της ταινία Barbie, απέκτησε άλλα χαρακτηριστικά. Ε, μπήκαν ζητήματα τα οποία όντως απασχολούν την νεολαία σε σχέση με τις σχέσεις των δύο φίλων, την, την πατριαρχία, την, 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 ανισοτιμία όπως λέμε εμείς. Ωστόσο, μπήκαν με έναν τρόπο επιδερμικό, μπήκαν με έναν τρόπο ο οποίο μπορεί να δώσει κάποια, κάποια πρώτα ερεθίσματα. Όπα, ναι, να το τα οποία όμως δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση ούτε στην αιτία της ανισοτιμίας ε, άνδρα και γυναίκας, ούτε βεβαίως στην, στην προοπτική και την, ε, και την επίλυσή της. Ε, το παράδειγμα του, του Τζόκερ. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά παραδείγματα. Η δημιουργία ε, νέων ηρών οι οποίοι ε, είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό το οποίο ζει ο μέσος ο νέος άνθρωπος. Ή ζητήματα όπως η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή αρχίζουν και τίθενται. Προφανώ τα ζητήματα ατομικών δικαιωμάτων ε, μπαίνουν με τρόπο τέτοιο, ώστε σε ένα πρώτο επίπεδο να δίνονται απαντήσει, σε ένα δεύτερο επίπεδο, ωστόσο, να διατηρούν τον προβληματισμό του νέου ανθρώπου μέσα στο, στο πλαίσιο του, του καπιταλιστικού συστήματο. Ε, επειδή έχω μιλήσει ήδη αρκετά, θα ήθελα να κάνω μια, πολύ, μια ξεχωριστή αναφορά στο φαινόμενο τη δυστοπίας. Η δυστοπία στην ουσία είναι ένα παρακλάδι. Παρακλάδι είναι μια υποκατηγορία του sci-fi, της επιστημονικής φαντασίας. η, δυ, ε, και τη, και η οποία ε, τη συναντάμε από τον κινηματογράφο, το gaming, ε, ε, ακόμα και τη μουσική, παντού. Η δυστοπία είναι ένα θέμα το οποίο ε, είναι εξαιρετικά δημοφιλές τα τελευταία χρόνια. Σύντροφοι φίλοι, συντρόφισσες φίλες, η επιστημονική φαντασία μέχρι περίπου το 90, και την, το, την, την αντεπανάσταση η επιστημονική φαντασία είχε ε, θετικό πρόσημο. Ο άνθρωπος ονειρευόταν, όλα, μιλάμε για πολλά χρόνια πριν το 1990, με τον Ιούλιο Βέρν για παράδειγμα να πάει στο φεγγάρι να ταξιδέψει. Υπήρχε μια αισιοδοξία για, για το τι θα φέρει το μέλλον για, με την τεχνολογία στα χέρια του, του λαού αυτό ανατράπηκε η επιστημονική φαντασία γίνεται ολοένα και πιο δυστοπική και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με σημείο τομής ε, και την πανδημία έχει πάρει διαστάσεις ε, είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές είδος θα σας αναφέρω μόνο μερικές σειρές και βιντεοπαιχνίδια τα οποία τα τελευταία χρόνια είναι εξαιρετικά πετυχημένα και δημοφιλή λοιπόν fallout black mirror 100% Λάστο βά, Βάς, 3%. Σνόου Πίρσερ. Αυτά είναι, μερικά, είναι, κάποια, είναι και παιχνίδια και, και σειρέ. Κάποια είναι μόνο, μόνο σειρέ. Τι κοινό έχουν. Καταστροφή του κόσμου. Τελείωσε ο κόσμος. Αγώνας επιβίωσης για πολύ λίγους. Ο οποίος αγώνας επιβίωσης είναι συνήθως ατομική υπόθεση ή υπόθεση μιας μικρής ομάδας ικανών να επιβιώσουν. Αυτό το μοτίβο, το οποίο είναι, είναι σχεδόν απόλυτο, δηλαδή δεν ξεφεύγει καμί, κανένα λορ που λέμε λορ, είναι ε, ο κόσμος τον, τον οποίο δημιουργεί ο, ο δημιουργός της δυστοπίας, είναι ένα, είναι ένα ερώτημα τι εξυπηρετεί. Προσπαθεί να μας προειδοποιήσει για κάτι. Προσπαθεί να μας δείξει ότι ακόμα και σε, σε αυτό το πλαίσιο των δυσκολιών, τα πράγματα είναι σχετικά καλά, μπορούν να γίνουν και πολύ χειρότερα. Προσπαθεί να μας εθίσει, στο μαύρο, στον πόνο, στο θάνατο. Προσπαθεί να μα εθίσει στην ατομικότητα. Σε κάθε περίπτωση, τα ερωτήματα για αυτή την άνθηση τη δυστοπία σε όλα τα επίπεδα τη τέχνη και τη τεχνολογία, νομίζω είναι κάτι το οποίο να μα απασχολήσει. Και εδώ να πω ότι και εγώ έχω κάνει δυστοπικό κόμικ. Δεν ξέφυγα από τον πειρασμό, γιατί όντω βλέπω ότι είναι κάτι το οποίο αρέσει, είναι εύκολο να αφηγηθεί. Ένα καταστραμμένο, ένα καταστραμμένο τοπίο, είναι εύκολο να βάλει το μαύρο και το άσπρο. Προσπάθησα ωστόσο να βάλω και κάποια χαρακτηριστικά να δώσει τη λύση η μάζα, ο λαό και όχι ο πεφωτισμένο μοναχικό ήρωα ή η ομάδα των ικανότερων. Τελειώνοντα, είμαι σίγουρο ότι έχω μιλήσει πολύ περισσότερο από ό,τι έπρεπε, θα ήθελα να πω το εξή. Δεν είναι, δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε, αυτά είναι Αμερικανιέ, δεν, δεν είναι όλα του πεταματού. Έχει αξία να τα παρακολουθούμε, αυτή είναι η άποψή μου. Και αν θέλετε, αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από την pop κουλτούρα, εγώ θα σας παραπέμψω στα παιχνίδια και θα πω το εξή ότι για να πέσει το boss, χρειάζεται να συνεργαστούν όλοι οι πέχτες. Λοιπόν, για να πέσει λοιπόν το, το boss του καπιταλισμού, χρειάζεται όλοι οι πέχτες, η εργατική τάξη, η νεολαία, οι σύμμαχοί του, να συνεργαστούν για να ξεμπερδεύουμε μια τη καλή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το λόγο έχει τώρα ο Αντώνη Μεϊμάρης, μέλος του Μουσικού Συγκροτήματος Κινήθι Θα ξεκινήσω κι εγώ την τοποθέτησή μου στην εκδήλωση ε, με, μια, με έναν ορισμό που βρήκα κι εγώ στο διαδίκτυο για την pop κουλτούρα. Για να δούμε πώς και μόνοι τους ε, κάποιες φορές αποκαλύπτονται για το, για το τι πραγματικά συμβαίνει. Ε, η pop κουλτούρα είναι η συσσόρευση ή το σύνολο πολιτιστικών προϊόντων όπως μουσική, τέχνη, λογοτεχνία, μόδα, χορός, κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνα που καταναλώνονται από την πλειοψηφία του πληθυσμού μια κοινωνία. Είναι μαζικά προσβάσιμη και έχει απήχηση. Άρα εδώ κρατάμε τρεις ε, λέξεις που εμείς όλοι εδώ ξέρουμε πολύ καλά. Τη συσσόρευση, τα προϊόντα που καταναλώνονται. Άρα από τη μία πλευρά βλέπουμε ότι η τέχνη ε, αποτελεί βασικό προϊόν και πεδίο κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Τα πολιτιστικά αγαθά γίνονται εμπόρευμα που καταναλώνονται από τις μάζες και έχουμε την, την πόληση της πνευματικής εργασίας του καλλιτέχνη. Ε, χαρακτηριστικά είναι κάποια νούμερα που θα σας πω τώρα όσον αφορά... Ε, τη συσσόρευση του πλούτου στη μουσική βιομηχανία ε, για το streaming όπως η πλατφόρμα ας πούμε, του Spotify που είναι πιο γνωστή το 2023 είχε αύξηση 10% στα κέρδη της με συνολικά κέρδη 28 δισεκατομμύρια όπου στους καλλιτέχνες πήγε το 10 με 17% αυτών των χρημάτων κατέληξε όσον αφορά τις ταινίες για οικιακή χρήση όπως ας πούμε το Netflix το 2020 είχαμε κέρδη 10 δι. Όχι, συγγνώμη, 100 δι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η τέχνη αποτελεί, όπω είπα και πριν, πολύ μεγάλο πεδίο κερδοφορία για το που δεν αφήνει τίποτα ανεκμετάλλευτο. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη συσσόρευση ε, πνευματικών δικαιωμάτων σε λίγε εταιρείε όσον αφορά τη μουσική και τι ταινίε, τα βιβλία κτλ. Από την άλλη όμως, είναι και ένας καθρέφτης της κοινωνίας και αναπαράγει τις, αυτές τις άπιας αξίες της καπιταλιστικής κοινωνίας. Και βέβαια είναι και μια προσπάθεια της εξουσίας να μας διαμορφώσει, να μας κάνει να αποδεχτούμε την υπάρχουσα κατάσταση και όπου βλέπει ότι εκεί κάποιοι καλλιτέχνε πάνε λίγο κόντερα πούμε, ή και πολύ κόντερα στο σύστημα, έρχεται να τους φημώσει, να τους παρεμποδίσει στο έργο τους, να, μέχρι και να τους φυλακίσει. Χαρακτηριστικά παραδείγματα έχουμε το πώ μέσω εταιριών είχαμε τη μετάλλαξη του φεστιβάλ του Woodstock, του ιστορικού φεστιβάλ, από ένα αντιπολεμικό φιλιρινικό φεστιβάλ σε ένα φεστιβάλ ναρκοκουλτούρα και διαφόρων άλλων πραγμάτων. Ε, τη hip-hop πώς την προβάλλει το σύστημα και πώς πάλι μέσω των εταιριών προσπάθησε να, την... να λιώσει τα χαρακτηριστικά της που ήταν ταξικά στην αρχή, αν ψάξει κάποιος ιστορικά. Ε, ακόμα και σήμερα στις μέρες μας έχουμε τον Παμπλο Χαζέλ να φυλακίζεται στην Ισπανία και βέβαια εδώ στην Ελλάδα έχουμε ιστορικά κυνηγημένους κομμουνιστές καλλιτέχνες το Ρίτσο, τον Κατράκη και πολλού άλλου. Ακόμα και σήμερα έχουμε και οι ίδιοι πέσει θύματα λογοκρισίας ή θύματα και τραγούδια που έχουμε γράψει που κατακρίνουν το σύστημα, το φασισμό και τα λοιπά. Τώρα, άμα δούμε τα χαρακτηριστικά της pop κουλτούρα, θα δούμε ότι ακόμα και στην ουσία της, δηλαδή σε αυτό που προσφέρει, Λόγω αυτή τη κατεύθυνση που έχει να παράγεται μαζικά για μεγαλύτερη κερδοφορία, θα δούμε ότι έχει αρχικά μια μορφή πολλέ φορέ αποκρουστική. Ε, όλα τα τραγούδια τη τραπ, α πούμε, ή τη pop, ε, τα πολύ εμπορικά και γνωστά, ακούγονται όλα ίδια, λε και βγήκαν από μια κονσέρβα. Ε, και στο περιεχόμενό του είναι πάντα έτσι ρηχό, εύπεπτο και σε εισαγωγικά, γιατί θα πω σε λίγο. Γιατί από τη μία παρουσιάζεται ω απολυτή, αλλά φέρει όλε τι άπιε ιδέε τη άρχουσα τάξη, με κύριες, α πούμε, να προωθούν το σεξισμό, την ομοφοβία, την αλκοκουλτούρα, την ατομική ανέλυξη μέσα στο σύστημα και καλά την, ότι θα πετύχουμε ατομικά και θα βγάλουμε λεφτά μέσω από διάφορες πόρτε που μπορεί να μα ανοιχτούν. Αλλά και απ' την άλλη, υπάρχει και το ρεύμα τη πιο underground, που δεν είναι έτσι κουλτούρας, που φέρει όλα αυτά τι άπειρε ιδέες του μεταμοντερνισμού, του ατομισμού, του υποκειμενισμού, της πολιτική ορθότητα, που στην ίδια. Είναι το ίδιο πράγμα στην ουσία, απλά αντεστραμμένα, ας πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, το, το βασικό θέμα είναι, αυτοί κάνουν αυτά. Εμείς σαν νέοι καλλιτέχνε, έχουμε χρέος, μέσα από την τέχνη μας, ε, να βρίσκουμε όλες τις ρογμές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ε, για να δώσουμε στη, στους νέους και όχι μόνο, ε, τον τρόπο να αμφισβητήσει το υπάρχον σύστημα και όλα του τα παρακλάδια. Όσον αφορά την κρατική καταστολή, τα ναρκωτικά, ε, τώρα τα παραδείγματα είναι άπειρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα. Και βέβαια, πέρα από αυτά τα που είναι θέματα της καθημερινότητας, να, να προσπαθούμε να, να εμπνεύσουμε τον κόσμο, να μπορούμε να, να προάγουμε τα αιτήματα του εργατικού κινήματος, να αναδεικνύουμε τα προβλήματα του λαού τα καθημερινά και βέβαια να τον φέρνουμε σε επαφή με την επιστήμη, την ιστορία, την ιστορία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, η οποία είναι πλούσια, με την ιστορία του κόμματος. Έτσι να προσπαθούμε η τέχνη να μπορεί να διαμορφώσει τον άνθρωπο ώστε να πάει παραπέρα. Αυτό εννοώ. Αυτά είχα να πω εγώ. Ευχαριστώ. Και τώρα, να δούμε κάποια σχόλια και ερωτήσεις που κάνατε εσείς. Πώς νιώθετε που μιλάτε μπροστά στη νεολαία και τι συναισθήματα σας προκαλεί. Εσείς, ντρόψι. Εντάξει, η ηλικία μου είναι η ηλικία της γιαγιάς. Τώρα, όμω, που παλιότερα στη δική μου ηλικία τα παιδιά τα αποκτούσαμε νωρί. Παρά τι δυσκολίε που είχαμε, τώρα δυστυχώ τα παιδιά, δηλαδή με βάση τη δική μου ηλικία, θα μπορούσε να ήμουν και προγιάγια. Αν δηλαδή αποκτούσα εγγόνι σε νέα ηλικία όπω απέκτησε εγγόνι η μητέρα μου. Το λέω αυτό για να πω βεβαίω μα χωρίζουν πολλά χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα πω ότι ε, κάθε γενιά διαπαιδαγωγήθηκε, και έζησε με τις δικές της εμπειρίες, με τα τότε συνηθισμένα ή και μη συνηθισμένα πράγματα. Γενικά δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο, εγώ από την ηλικία που έχω, να μπορέσω να καταλάβω τα πάντα, πώς σκέφτεται σήμερα γενιά των 15, 18, 20 χρονών. Αυτό όμως, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφοι, δεν το θεωρώ εμπόδιο. Γιατί μπορεί να μην μπορεί να σκεφτεί, να αγαπήσει ό,τι αγαπάει σήμερα η καινούργια γενιά ή να συνηθίσει ό,τι συνηθίζει. Μιλάω γενικά τώρα χωρί πολιτικά κριτήρια. Αλλά η να οτι συνηθιζει μιλαω γενικα τωρα χωρι πολιτικα κριτηρια αλλα η διαδοχικοτητα των γενεών μα βοηθάει να μην αισθανόμαστε ούτε αποξενωμένοι από τη νέα γενιά. Άλλωστε και εμεί, όταν είχαμε τα νέα μα, η προηγούμενη γενιά είχε χαρακτηριστικά που ενδεχομένω και εμπειρίε που δεν τι είχαμε εμεί. Παραδείγματο χάρη, εγώ είμαι μετακατοχική. Δεν έζησα την κατοχή, δεν έζησα το Μεσοπόλεμο. Η προηγούμενη γενιά είχε περάσει τέτοιε εμπειρίε. Θέλω δηλαδή να πω, δεν θέλω να απλουστεύσω ένα πράγμα και να πω ότι μπορώ να καταλάβω του νέου στα πάντα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει απόσταση, χάσμα, αν θέλετε και αντιπαράθεση. Πρέπει να προσπαθείς να προσεγγίζεις, να βλέπεις. Αυτά τώρα που είπε ο Πάνος, παραδείγματος χάρη, στα νιάτα τα δικά μας δεν υπήρχαν. Ούτε καν τα μέσα, τα εργαλεία, ούτε και αυτά τα περιεχόμενα. Την Μπάρμπη τη θυμάμαι γιατί πάλεψα για να μην την αγοράσω στην κόρη μου και τελικά υπέκυψα και την αγόρασα, ακολουθώντας μία όμως πολιτική υπόσκαψη τη Μπάρμπη. Δηλαδή και την πήρα και την υπέσκαψα. Τι θέλω να πω. Ναι, υπάρχουν διαφορέ από γενιά σε γενιά. Αλλά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, για τη δική μα θεωρία και ιδεολογία, αυτέ οι διαφορέ είναι ιδιαιτερότητε που πρέπει να τι πάρουμε υπόψη. Και αν θέλετε, και η νέα γενιά πρέπει να δει και τι ιδιαιτερότητε των προηγούμενων γενεών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δημιουργηθεί χάσμα. Αντίθετα, μπορεί να υπάρχει και συμπληρωματικότητα δημιουργική. Και εγώ, α πούμε, αυτά που άκουσα σήμερα και από τα δύο παιδιά που μίλησαν και από τον σύντροφο, μερικά δεν τα ήξερα. Δηλαδή, εμεί οι... και με αυτή την έννοια αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά ότι παρά το γεγονό ότι δεν μπορώ να μιλήσω για, την... για τα νέα παιδιά με τον τρόπο που μπορώ να μιλήσω για τις προηγούμενες γενιές, αλλά μπορείς να καταλάβεις μπορείς να μάθεις πράγματα, μπορεί να κερδίσεις πράγματα και αυτή η διαφορετικότητα της ηλικία να είναι ένας παράγοντας για τη διαμόρφωση ενός τρόπου δουλειά και ενός, ενός, τρόπου σκέψης πιο ολοκληρωμένου, πιο δημιουργικού, με, πιο, με πολλά κοινά στοιχεία παρά τις όποιες ιδιαιτερότητες που υπάρχουν. Βεβαίω, αισθάνομαι χαρά και να σας πω και κάτι. Ξέρετε, καμιά φορά οι παλιότερες γενιές, παθαίνουμε και ένα πράγμα που ωραιοποιούμε το χθε. Δηλαδή λέμε, α, θυμάμαι τους αγώνες του χθες, του προχθές, του αντίπροχθες. Ε, δεν με βρίσκει πάντα σύμφωνη αυτό το πράγμα, γιατί να σας πω κάτι. Εξαιρώ τις περιόδους κατοχής, εμφύλιος και τα λοιπά, περίοδο παρανομίας και τα λοιπά, τότε πια που έβγαινε στον δρόμο σε μια διαδήλωση και δεν ήξερε να θα γυρίσει στο σπίτι σου. Βεβαίως ήταν απίστευτες οι δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, πιστεύω ότι και οι σημερινοί αγώνες απαιτούν έναν πολύ μεγάλο ηρωισμό. Μπορεί αυτή τη στιγμή, στις μέρες που ζούμε, να μην χρειάζεται να βρεθούμε στη φυλακή και στην εξορία. Δεν ξέρεις τι έχει το μέλλον, να μην επαναπαυόμαστε, αλλά δεν χρειάζεται. Ωστόσο, απαιτείται σήμερα και αυτό το σύγχρονο ηρωισμό που καλούνται να αν αποδείξουν οι κομμουνιστές να μην τον βλέπουμε ε, σαν... Ε, δεν βαριέσαι σε καλύτερες συνθήκες ζουν. Εμείς περάσαμε φύλακες, εξορίες, δικτατορίες. Τρώγαμε ξύλο στους δρόμους, της διαδηλώσεις. Βεβαίως το παρελθόν δείχνει πολλά παραδείγματα και σωστά μιλάμε για λίγες τους κομμουνιστές, αλλά νομίζω ότι Πρέπει να καταλάβουμε εμεί οι μεγαλύτεροι τις σύγχρονες απαιτήσεις και τον ηρωισμό που καλείται σήμερα να αναδείξει ο νέος κομμουνιστής ηλικία και ο κνήτης και πρέπει να βοηθήσουμε στην ανάδειξη αυτού του ηρωισμού χωρίς να μιλάμε μόνο με την νοσταλγία του χθες. Αυτό. Ωραία, να προχωρήσουμε στην επόμενη. Πρέπει κάποιο να είναι μέλο τη ΚΝΕΗ του ΚΟΚΟΕ για να είναι επαναστάτη σήμερα. Νομίζω ότι στην τοποθέτηση είπα καταρχήν επαναστάτε είμαστε αυτοί που είμαστε, φαινόμαστε και είμαστε καταγραμμένοι. Και έτσι μα βλέπει και ο αντίπαλο, ο ταξικό. Εμεί που κατά κάποιο τρόπο έχουμε αποδεχθεί, ανάλογα και με την ηλικία στον ένα ή στον άλλο βαθμό, αλλά έχουμε αποδεχθεί την επαναστατική μας θεωρία και την αναγκαιότητα της πάλης για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος. Είχε είσαι ένας επαναστάτης συνειδητός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμβάλλουν και δεν στον επαναστατικό αγώνα και εκείνοι που ακόμα μπορεί να μην έχουν πιστεί για το σοσιαλισμό ή έχουν δεχτεί και την επιρροή της αντεπανάστασης πριν 30 χρόνια ή έχουν δεχθεί ακόμα και κάποιες καλλιεργημένες από το σύστημα αντιλήψη ενάντια στο σοσιαλισμό όμως μπορούν να ενταχθούν σε αυτό που λέμε στις ριζοσπαστικές επαναστατικές δυνάμεις μέσα από τον αγώνα που κάνουν τον καθημερινό και μέσα από τον οποίο αγώνα οριμάζουν και συνειδητοποιούν την ανάγκη της συνολικής δείξης με το σύστημα. Εμείς ποτέ δεν λέμε ότι οι αγωνιστές είναι μόνο τα μέλη του κόμματος και τη ΚΝΕ και επαναστάτε μπορεί να μην είναι μέλη του κόμματο και τη ΚΝΕ, αλλά να συμβάλλουν στον επαναστατικό αγώνα. Αυτό. Ε, αν θέλετε και στην αγωνιστικότητα υπάρχει επίπεδα και όταν λέω επίπεδα δεν ξεχωρίζω ανώτερα μεσαία κατώτερα αλλά ο αγώνας και η παραστατική συνείδηση είναι μία πορεία που την ξεκινάς από νέος και μέχρι να ολοκληρώσει τη ζωή σου το, βιο, το, βιολογικό σου βίο, μαθαίνει καινούργια πράγματα, διορθώνει λάθη. Πώ να σα πω, εξελίσσεσαι. Και μην ξεχνάτε τα στερνά τεμούν τα, τα, πρώτα. Και να μην κρύψουμε και το γεγονό, υπήρχαν κομμουνιστέ επαναστάτε που έγιναν άντε επαναστάτε. Το βασικό χαρακτηριστικό ήταν αυτό που λέμε ο μαζικός ηρωισμός που αναδείχθηκε μέσα από τι γραμμέ και ανιδιοτέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και αντίθετα φαινόμενα. Φαινόμενα ηραϊσμού και ανιδιοτέλεια υπάρχουν και μέσα στο λαό. Άνθρωποι που έτοιμοι να δώσουν τη ζωή του για κάποια ιδανικά, προοδευτικά, ριζοσπαστικά υπάρχουν. Αυτό που ξεχωρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα είναι ο μαζικό ηρωισμό. Και ο ηρωισμό δεν αφορούσε τα στελέχη του κόμματο. Απλώ τα στελέχη, τα κεντρικά, εντάξει, τα ίδια τα πράγματα γίνονται πιο, πιο γνωστά. Ο Μπελογιάννη, ο Μπλουμπίδη, ένα άλλο να μην λέω τώρα, η Λέχτρα κτλ. Απίστευτο ηρωισμό έδειξαν 15, 16, 17 χρονών παιδιά που δεν, είχαν, ξανά, δεν ξέρανε για περί μαρξισμού, λενινισμού. Ήτανε μέσα στο κόμμα, κοντά στο κόμμα, τραβήχτηκαν στον αγώνα. Απίστευτο ηρωισμό. Αυτό που ξεχωρίζει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι ότι καλλιεργείται μέσα από συλλογικέ διαδικασίες και επομένως μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αυτό που υπάρχει στο λαό, το αγωνιστικό πνεύμα, η διάθεση, η προσφορά σε κρίσιμες στιγμές, μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα αποκτά μια πιο ολοκληρωμένη έκφραση ιδεολογική, πολιτική, οργανωτική. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν δεν εντάσσουμε στι επαναστατικέ δυνάμει μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά και εκείνε τι δυνάμει που μάλιστα σε συνθήκε επαναστατικέ θα μπουν πολύ καινούργιε μάζε και θα συμβάλλουν στη νίκη τη Επανάσταση και όχι μόνο τα μέλη του κόμματο και η ΚΝΕ. Αυτό είναι μια οργανωμένη πρωτοπορία, ναι, αλλά η σημασία έχει αυτή η πρωτοπορία να συνδέεται με τις μάζες, να συμβάλλει στην ανάδειξη του λαϊκού παράγοντα, γιατί δεν είναι αυτός σκοπός να είσαι πρωτοπορία. Δεν, δεν είναι αυτός σκοπός. Πρωτοπορία σε σχέση με τη δυνατότητα ο λαός να πάρει, να το πω κι αλλιώς, την υπόθεση στα χέρια του. Εκεί κρίνεσαι σαν πρωτοπορία. Και όχι μια πρω, πρωτοπορία για τον εαυτό της. Αυτό είναι σέχτα. Δεν είναι πρωτοπορία. Σέχτα δεν είμαστε. Να δούμε και μία ακόμα. Πώς γίνεται να μιλάμε για επανάσταση σήμερα που δεν, που δεν ξεκουνιέται εύκολα ο κόσμος. Όλοι αυτοί δηλαδή θα ξεσηκωθούν. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όταν μιλούσα με συντρόφους, είτε με την οικογένειά μου, είτε με φίλους της οικογένειας, είτε με συντρόφους, θυμάμαι τότε ήμουν στην εφηβεία και ρωτούσα, είχα την εντύπωση ότι επειδή μάθαινα και ζούσα σε τέτοιο περιβάλλον τον ηρωικό αγώνα της Εθνικής Αντίστασης, είχα την εντύπωση ότι μόλις μπήκανε, μόλις κηρύχθηκε ο πόλεμος στην Ελλάδα, ο ελληνικός λαός ξεσηκώθηκε, πήρε τα όπλα, νίκησε τους Ιταλούς, δυσκολεύτηκε να αποτρέψει την είσοδο των Γερμανών και στην πορεία νίκησε και τους Γερμανούς. Δεν ήταν τα πράγματα έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που λέμε πατάς ένα κουμπί και ο κόσμος ξεσηκώνεται. Μάλιστα μου λέγανε το 40 και το 41 πριν ακόμα, γιατί χρειάστηκε ένας χρόνος να οργανωθεί ο Ελλάς, το ΕΑΜ, το ΕΑ, ο Ελλάς και τα λοιπά, και κυρίως να μαζευτούν οι κομμουνιστές που ήταν φυλακές και εξωρία για στα στρατόπεδα να αποδράσουν όσοι μπόρεσαν να αποδράσουν, γιατί κάποιου τους έστειλαν και στη Γερμανία, όπως ξέρετε, για να οργανωθεί η αντίσταση. Ε, έβλεπες και το 40 φόβος και αυταπάτες και μια προσπάθεια ποιος να επιβιώσει, ποιος να την κάνει. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι ο λαός έχει τη δύναμη, αλλά για να εκφραστεί αυτή η δύναμη χρειάζονται μια ισχυρή δυναμική πρωτοπορία, χρειάζεται δουλειά και πολλές φορές να μην υποτιμούμε τη δουλειά του Μυρμικιού. Κοιτάξτε να δείτε. Βεβαίως, Καταρχήν τα τελευταία χρόνια έχουμε μία άνοδο των κινητοποιήσεων, των εργατικών, των νεανικών. Όχι αυτό που απαιτούν οι ανάγκες, αλλά υπάρχει άνοδος. Και οι κινητοποιήσεις πολλές φορές γίνονται και διαλύματα, όταν δεν υπάρχουν και άμεσα αποτελέσματα. Αλλά πολλές φορές μην υποτιμούμε τη δουλειά που γίνεται σήμερα, που πέρα από την οργάνωση της πάλης των κινητοποιήσεων κτλ, γίνεται και η δουλειά της σποράς. Δηλαδή, αυτό που λέμε πρέπει να σπείρουμε καλό σπόρο στο έδαφο. Το κομμουνιστικό σπόρο, για να το πω έτσι λίγο απλοϊκά. Κόμμα και κνέ, στου τόπου δουλειά, στι γειτονιέ, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία. Ε, παντού. Αυτή δηλαδή η δουλειά που γίνεται. Πάρτε τώρα το φεστιβάλ. Δεν είναι μία δουλειά η οποία αφήνει κάτι. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλές φορές συσσωρεύονται δυνάμεις υπόγειες που την κατάλληλη στιγμή θα εκδηλωθούν. Υπάρχει ο καθημερινός αγώνας. Καμιά φορά αυτή η καθημερινή δουλειά μας δημιουργεί και την αίσθηση ρουτίνας. Άντε σήμερα ξεκινάμε να πάμε να μοιράσουμε προκήρυξη, να μαζέψουμε κόσμο για τη συγκέντρωση, να φτιάξουμε εδώ τα πράγματα του φεστιβάλ της ΚΝΕ. Είναι μια επαναλαμβανόμενη δουλειά που όμως είναι ανωδική στα 50 χρόνια, μην το συζητάμε, δεν είναι απλή επανάληψη. Πολλές φορές όμως αυτή η καθημερινή δουλειά είναι η δουλειά να ετοιμάσουμε μια περιοχή να κάνουμε μια συγκέντρωση, να πάμε εκεί, να μοιράσουμε υλικό. Δίνει την αίσθηση μιας ρουτίνας και όταν μάλιστα δεν υπάρχει και άμεση αποτελεσματικότητα, αλλά συσσωρεύονται δυνατότητες για αποτελέσματα. Αυτή η δουλειά που γίνεται, έτσι είναι η σύντροφη, γιατί δρούμε σε ένα απόλυτα εχθρικό περιβάλλον και να το πούμε καθαρά, με μια παγκόσμια υποχώρηση του κινήματος. Μια, ας πούμε, θλιβερή προσωρινή ήττα, η οποία οπωσδήποτε δημιούργησε καταστάσεις. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, αυτή, αυτό που πρέπει να προσέξουμε, αυτή την καθημερινή δουλειά να μην τη δούμε σαν ρουτίνα. Μπορεί να έχει ρουτινιάρικε πλευρέ, να την κάνουμε και πιο ενδιαφέρουσα. Καμιά φορά, ναι, δεν παλεύουμε το περιεχόμενο, τη μορφή, να το αλλάξουμε λίγο, να κάνουμε κάτι καινούργιο. Καταλαβαίνετε, επί τη ουσία καινούργιο, όχι τα, τα φιγούρικα που τάχα είναι καινούργια, αλλά να τη δούμε σαν μέρο που έχει επαναστατικό χαρακτήρα. Με την έννοια ότι προετοιμάζει δυνάμει να δυναμώσει η ταξική πάλι, να γίνει πιο δυναμική, να μπουν νέε μάζες και τελικά να υπάρχει αυτό που λέμε η ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος. Έχει επαναστατικό χαρακτήρα η δουλειά μας που δεν φαίνεται, γιατί ταυτίζουμε την επανάσταση με ένα ξεσηκωμό, με μια εξέγερση. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε αυτή η καθημερινή μας δουλειά που έχει τις δυσκολίες, που καμιά φορά δεν φέρνει άμεσα αποτελέσματα, που καμιά φορά και μας κουράζει και στις συνθήκες που ζούμε, να δούμε το νόημά τη σε αυτό που λέμε παλεύουμε για την ανατροπή του συστήματος, παλεύουμε για το σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό. Και όλοι εμείς, υπόθηκε και στην ομιλία να το επαναλάβω, πάρτε τη δικιά μου ηλικία και νεότερες ηλικίες. Ζήσαμε επανάσταση, δυστυχώς ζήσαμε την αντεπανάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δουλειά μας συμβάλλει στον επαναστατικό αγώνα. Συμβάλλει. Γι' αυτό λέμε επαναστάτες, δεν είναι μόνο αυτοί που έζησαν η επανάσταση ή αυτοί που θα πάρουν μέρο στην επανάσταση. Είμαστε όλοι εμείς που κάνουμε την αφισοκόλληση, που πουλάμε τον ριζοσπαστικό και την οδηγητή, που κάνουμε μία συνέλευση, που κάνουμε ένα συναλλητήριο. Και εδώ να τελειώσω να προσέξουμε. Η ρουτίνα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός στη δουλειά. Ας το σκεφτούμε αυτό. Να μην αφήνουμε να ρουτινιάζουμε. Να μην αφήνουμε να ρουτινιάζουμε. Αλλά και ένας παράγοντας που βοηθάει είναι αυτό που λέμε η μελέτη και αφομίωση της θεωρίας μας. Που θέλει πολύ χρόνο. η θεωρία έχει υλική δύναμη. Και αν θέλετε, αν δεν έχεις ένα ορισμένο θεωρητικό υπόβαθρο που θα το πάρεις με το χρόνο, δεν γίνεται στα 20, 20 χρόνια να το ολοκληρώσει, να μην σα πω και στα 50 και στα 60, μαθαίνεις και μαθαίνεις. Εγώ σήμερα έμαθα αρκετά πράγματα από τον πάνω, δεν τα ήξερα αυτά. Και χθε έμαθα και άλλα πράγματα που πήγα στο περίπτερο των γυναικών. Ε, θέλω να πω ότι ε, η γνώση σε βοηθάει να αποκτάς και αντοχή και να εξηγείς τις δυσκολίες και καμιά φορά και τις προσωρινές υποχωρήσεις ή και να δεις και τις ανεπάρκειές σου και τα λάθη σου που μπορείς να κάνεις. Που δεν είναι λάθη. Ο αντίπαλος δεν κάνει λάθη, έχει την πολιτική. Η γνώση βοηθάει. Να δεις πώς εξελίσσεται το αγώνα, να δεις, να δεις αυτά τα πράγματα. Βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί αυτό που λέμε ενότητα επαναστατική θεωρία και επαναστατική πράξη. Αυτά πάνε μαζί. Χωρί επαναστατική θεωρία δεν υπάρχει επαναστατική πράξη. Και η επαναστατική πράξη είναι και αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ. Αν καταφέραμε να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε. Είναι, στην ουσία αυτό είναι ο χαρακτήρας της. Άρα λοιπόν να εμπλουτίσουμε τη δουλειά μας και να την αναβαθμίσουμε με όλες εκείνες τις μορφές και το περιεχόμενο, όχι για να γίνουμε μοντέρνοι, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τάχα μοντέρνοι, αλλά γιατί πραγματικά το βάθεμα του περιεχομένου, οι, οι καινούργιε όμορφε μορφές καταπολεμούν και τη ρουτίνα και την επαναληπτικότητα και σε βοηθάνε να κάνεις ένα βήμα μπρο. Άλλοτε θα είναι ένα βήμα, άλλοτε μπορεί να είναι δέκα βήματα, ανάλογα και από τις συνθήκες και τις δυνατότητες. Αυτά.